μιλάς, μιλάς, μιλάς. Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πόνο. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άουρεος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην κλινική, ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Καλησπέρα, άλλη μια Πέμπτη. Καλησπέρα, άλλη μια εκπομπή Ρίξε Λάσπη. Μια ακόμη πολιτική καλεσμένη από την Νέα Σμύρνη. Μια κυρία από το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Σμύρνης. Σήμερα λοιπόν έχω την χαρά να φιλοξενώ την Καταρίνα Κουτετέ. Την Καταρίνα Κουτετέ που είναι Δημοτικό Σύμβουλο στην Νέα Σμύρνη και πρόεδρος του Νομικού Προσώπου και του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας. Καλώς την, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς που ήρθες. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας ανάποδα. Τι κάνεις όταν δεν ασχολείσαι με το νομικό πρόσωπο? Τι κάνω? Τι σ' αρέσει? Μίλησε μου λίγο για σένα εκτός Δήμου. Τι μ' αρέσει, στο τι μ' αρέσει ακόμα δεν έχουμε φτάσει. Γιατί είναι πολλές υποχρεώσεις που έχω. Έχω 4 παιδιά, παντρεμένα όλα. Έχω 9 εγγόνια, οπότε όπως καταλαβαίνεις, οι ασχολίες είναι. 9 εγγόνια. 9. 5 κορίτσια, 4 αγόρια. Να σου ζήσουν. Να είσαι καλά. Πόσα τα λένε Κατερίνα? 2. 2. Μία είναι η Κατερίνα Κουτετέ του γιού μου και μία Κατερίνα Χαλαδεάκη της κόρης μου. Να σου ζήσουν. Να είσαι καλά. Αλλά στο χαρακτήρα έχουν πάρει όλα από τη γιαγιά, γιατί με το μεγάλο μα κάτι παίρνει κάθε παιδί. Τώρα καλό κακό θα δείξει την πορεία. Προσπάθησα να του δώσω απλά το χαμόγελο. Οπότε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη οικογένεια, έτσι. Πολύ μεγάλη οικογένεια, με τα προβλήματα όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν έχουμε οικονομικά προβλήματα λυμένα. Είμαστε στο μέσο Έλληνα τα προβλήματα. Οπότε ό,τι αντιμετωπίζουν όλοι, αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Οπότε ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό για να βοηθήσω τα παιδιά. Η κόρη μου δουλεύει μεγάλη σε φαρμακείο. Οι ώρες της είναι πολύ δύσκολες και άστατες. Βοηθάω εκεί όσο μπορώ. Και εγώ και ο άντρας μου. Νέα Σμύρνη είναι το φαρμακείο? Νίκαια. Νίκαια. Μένουν Νέα Σμύρνη όμως τα 3 μου παιδιά. Mm-hmm. Το άλλο είναι μόνιμος κάτοικος Νάξου. Και έχω και εκεί 2 εγγόνια. Αυτά τα βλέπω πολύ πιο λίγο. Να πούμε λοιπόν ότι η καταγωγή σου είναι από την Νάξου. Είμαι γέννημα και ψηλοθέραμα στην Νάξου. Τελείωσα το γυμνάσιο εκεί. Ήμουν πρωταθλήτρια Ελλάδα στο μήκος, στους μαθητικούς αγώνες. Έχεις μπακάλαιο. Ναι, μην με βλέπετε εμένα έτσι όπως έγινε τώρα. Παλιά ήμουν πιο. Πες μου λίγο. Πες μου λίγο. Μονή μονότατη είσαι. Πες μου λίγο, στη Νέα Σμύρνη πώς βρέθηκες? Στη Νέα Σμύρνη ήταν μια επιλογή. Συνήθως οι αξιώτες όταν ερχόμασταν από το νησί, είχα Λάτσι, Πολύγωνο, Κυψέλη, λίγη Καλλιθέα. Εμάς δεν ξέρω πώς, ο μπαμπάς επέλεξε τη Νέα Σμύρνη γιατί ήταν κοντά η αδερφή του που μένει Καλλιθέα και επέλεξε να μείνουμε εδώ. Μας θύμιζε και η Νέα Σμύρνη και τότε και σήμερα κρατάει κάποια χαρακτηριστικά της γειτονιάς. Θύμιζε λίγο το χωριό, την Άξο, το δικό μας. Ήταν τα σπίτια μικρά, χαμηλά, ο κόσμος που ενδιαφερόταν, η Καλημέρα λεγότανε. Αχ, τη Νέα Σμύρνη μου περιγράφεις λοιπόν. Ναι, το 73. Πότε ανέβηκε η πόλη σε. Αχ, μετά το 90, μια δεκαπενταετία μετά, έτσι. Μετά το 93-92 που ήταν πολύ της μόδας οι αντιπαροχές, δίναν πολλά, μεγάλων προφανώς και οικογένειες. Κάποιος άνθρωπος ήθελε να δώσει ένα σπίτι στο παιδί του, αναγκαστικά δίναν τα οικόπεδα. Πάντως έχει σωθεί γιατί έχει μια πολύ καλή ερημοτομία και επειδή με τα
με την ενασχολία μου στα δημοτικά, έτυχε πέρυσι τον Ιούνιο να αναλάβω να φτιάξω και να ξεκαθαρίσουμε λίγο το αρχείο της πόλης. Σε αυτά που βρήκαμε μέσα από τα γενικά αρχεία του κράτους, τα παιδιά που είχαν έρθει, εκτίμησαν ότι η δημοτομικό σχέδιο σε πόλη από το 22 ή το 33 που άρχισε να χτίζεται η Νέα Σμύρνη, δεν υπάρχουν πολλές. Έφεραν τη δημοτιμία τώρα από την Σμύρνη, από την Κωνσταντινούπολη. Πάντως είχαν μια εικόνα των μεγάλων δρόμων, της πρασιάς, του πράσινου, και κρατήθηκε καλά η πόλη, παρόλο την ανοικοδόμησή της, δηλαδή δεν έχει πνιγεί. Έχει ακόμα πράσινο, είναι οι δρόμοι μεγάλοι και ίσως αυτό την έχει σώσει κιόλας. Ο βασικός λόγος που χαίρομαι που είσαι μαζί μου σήμερα, πέραν το ότι είσαι μια δημοτική σύμβουλος και η εκπομπή συνηθίζει να καλεί δημοτικούς συμβούλους, είναι γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το νομικό σου πρόσωπο μαζί με το νομικό πρόσωπο της Μαρίνας Ιακωβάκη είναι πιο κοντά στην νεοσμυρνιώτικη κοινωνία. Είστε πιο κοντά στους ανθρώπους. Στον άνθρωπο. Και χωρίς να θέλω επουδενή να μειώσω άλλες αντιδημαρχίες ή άλλα νομικά πρόσωπα, όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, που και αυτά είναι κοντά στην κοινωνία πολύ, τέτοιες εποχές νομίζω ότι τα δικά σου μάτια, τα μάτια της Ιακωβάκη, νομίζω μπορούν να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε το ερώτημα αν η Νέα Σμύρνη αντέχει. Κοίταξε να πώς το βλέπεις λοιπόν, αντέχει η πόλη μας? Εγώ έχω την εντύπωση πως ακόμα αντέχει, γιατί ίσως έχει και την τύχη κάποιοι άνθρωποι που εξ αρχής ήρθαν ως πρόσφυγες εδώ, είχαν μια χρηματική άνεση, μια οικονομική άνεση. Προφανώς επένδυσαν σωστά, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει. Πάντως η πόλη φαίνεται να αντέχει, ως προς το κομμάτι του πολύ φτωχού. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδα εμείς. Έχω μια εικόνα, ας πούμε, από άλλους δήμους, τώρα δεν θέλω να αναφέρω για καλά, να μην λέμε, που μιλάνε για άστεγους πια, που βγαίνουν άνθρωποι έξω, χάνουν τα σπίτια τους, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κανένα είδος, παρόλο που και εκεί μπορεί να έχουν πρόθεση οι δήμοι να το βοηθήσουν, αλλά δεν φτάνει. Εμάς εδώ οι οικογένειες είναι βέβαια ανησυχητικό και αυξητικό το αριθμός τους, αλλά που χρειάζονται ακόμα μια υποστήριξη με το κοινωνικό παντοπολείο και αυτά, και από την εικόνα που μας έχει δώσει η κυρία Ιακωβάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αυξητικό ο αριθμός. Έχουν φτάσει 700 οικογένειες, αλλά σε μια πόλη 120.000 ατόμων θεωρώ ότι είναι ποσοστό μικρό. Θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου και θα θυμηθώ τις δηλώσεις του Άγγελου Βερτού στην τελευταία του εκδήλωση στο Sporting. Ο αξιαγάπητος συνάδελφός σας, κατά τα άλλα, γιατί βλέπω ότι έχει σαν άνθρωπος αποδοχή από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, θεώρησε ότι η Νέα Σμύρνη από αξιοπρέπεια δεν έχει δείξει τον πραγματικό βαθμό φτώχειας της. Το ενστερνίζεσαι αυτό, εσύ που γυρίζεις έξω αρκετά? Κοίταξε να δεις, πιστεύω πως, αυτό είναι υποκειμενική βέβαια αντίληψη, όμως πιστεύω πως όσο αξιοπρεπής και να είναι κάποιος, αν δεν μπορεί να τα απεξέλθει κάποια στιγμή, δηλαδή αν φτάσει στο απροχώρητο, τι να κάνει, τι να την κάνει, πόσο αξιοπρεπώς θα ζητήσει βοήθεια, δεν θα ζητήσει ανέψη. Πιστεύω πως εδώ αντέχουν ακόμα, δεν έχουν φτάσει σε σημείο που η αξιοπρέπειά τους να τους βγάλει τόσο πολύ έξω πια, που ίσως οικογένειες, ακόμα να κρατάει οικογένεια, ίσως να το αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακά το θέμα. Δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν θεωρώ αναξιοπρεπείς όσους έχουν βγει και έχουν ζητήσει βοήθεια. Ναι, όσους όμως ανάγκη προσπαθούν να το κρατήσουν, είναι μια δεν ένδειξη. Δεν μπορείς να το κρατήσεις όμως κάποια στιγμή και μετά. Άμα δεν μπορείς να το κρατήσεις, θα κάνεις. Πάβεις να είσαι αξιοπρεπής. Δεν έχεις επιλέξει αυτή. Σε φέρανε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα το πώς και το γενικά, έχουμε τις ευθύνες μας όλοι, αλλά πιστεύω πως δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Αν δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, δεν χάσεις την αξιοπρέπειά σου ζητώντας βοήθεια. Πες μου λίγο κάτι άλλο. Σε προκηρύξεις διαγωνισμών που αφορούν το νομικό σου πρόσωπο, που θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο αναλυτικά, έχετε υπερπληθώρα αιτήσεων? Πάρα πολλούς. Για 12 θέσεις που παίρναμε υποχρεωτικής εκπαίδευσης στους παιδικούς σταθμούς, είχαν κάνει αίτηση 197 άτομα. Όμως αυτό δεν είναι, σταμάτησε να υπάρχει εντοπιότητα σαν μοριοδότηση, και με αποτέλεσμα αυτό να ανοίξει σε όλους τους δήμους. Δηλαδή οι 4 κοινωνικοί λειτουργοί που έχουμε τώρα προσλάβει στο ΚΑΠΗ με σύμβαση ενός χρόνου, δεν είναι κανείς από την Ασμήνη. Η πιο κοντινή μας είναι η Γλυφάδα. Έρχονται από το Περιστέρι, έρχονται από το Χαϊδάρι, έρχονται από την... δεν θυμάμαι, κάπου Παιανία, κάπου... Εκτός Νέας Σμύρνης, μάλλον. Εκτός. Δεν μου λες, εάν ήταν απόλυτα της επιλογής σου, θα προτιμούσες την εντοπιότητα? Δεν το συζητώ καθόλου. Και σε αυτό είναι ακριβώς, ενστερνίζομαι την άποψη του Κουτελάκη, του Γιώργου του Κουτελάκη, που λέει ότι θα προτιμούσα
Μα το μέσο που μου διαθέτει η κυβέρνηση να λύνω τα προβλήματα της πόλης μου. Mm. Όχι ότι δεν με ενδιαφέρουν τα προβλήματα της πόλης, των ανθρώπων, των άλλων πόλεων, αλλά θα ήθελα να φροντίζω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου να εξασφαλίζω έστω με όποιον τρόπο μου δίνεται ευκαιρία τους δημότες μας. Τους κατοίκους μας, τέλος πάντων. Πάντως τους πολίτες της πόλης, της Νέας Σμύρνης. Οπότε για να το συνοψίσω λίγο, εκτιμάς ότι η Νέα Σμύρνη αντέχει. Θα σου πω ότι και η δική μου γνώμη είναι αυτή, βλέποντας λίγο την αγορά. Εσύ είσαι πιο κοντά στο μέσο Νέο Σμύρνη, ότι εγώ βλέπω κάποια άλλα κομμάτια λόγω των ενασχολήσεών μου σαν μέσο. Η αγορά βλέπω να αντέχει. Οι τιμές πάντοτε είναι ενδεικτικές για το αν ένας δρόμος ή μια πόλη έχει περιθώριο να κρατηθεί. Οι τιμές δεν πέφτουν ραγδαίως στη Νέα Σμύρνη. Λυπηρά κλείνουν μαγαζιά, αλλά ευχάριστα ανοίγουν, τουλάχιστον στο ευρύ εμπορικό κέντρο. Οπότε θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ναι, υπάρχει στη Νέα Σμύρνη ένας ψηλότερος μέσος όρος που κρατιέται ακόμη. Κρατάει ακόμη. Και αυτό νομίζω ότι δεν έχει κάποια σχέση με την καλή ή κακή διαχείριση της Δημοτικής Αρχής. Έχει να κάνει με αυτό που είπες εσύ, ότι ενδεχομένως κάποιος πλούτος από τότε να επενδύθηκε σωστά, να μεταβιβάστηκε αυτό σωστά, πιστεύω. Να υπήρχαν ακίνητα τα οποία ακόμα αποδίδουν net κάτι. Και ο κόσμος δεν είναι ακόμα σε... Ναι, πιστεύω πως είναι αυτό. Βέβαια, η συμμετοχή του Δήμου σε αυτό μπορεί να είναι μικρή, μεγάλη, θα το κρίνει αυτό ο κόσμος, όμως θεωρώ πως βοηθάει ως προς αυτό, γιατί προσπαθεί και ο Δήμος να καλύπτει ανάγκες και πράγματα, δηλαδή να ενισχύει λίγο τα κομμάτια αυτά, με την έννοια του ότι και στους παιδικούς σταθμούς προσπαθούμε να είναι τα τροφεία μας έτσι χαμηλά, έχουμε αποκλείσει οικογένειες και εισοδήματα που δυσκολεύονται, που είναι ο ένας άνεργος ή που είναι χαμηλό εισόδημα, μέχρι 15.000 δεν έχουμε τροφεία. Μετά μπαίνουν σταδιακά ανάλογα με το εισόδημα, που πιστεύω ως προς αυτό το κομμάτι που το αναλογεί σαν Δήμος έχει βοηθήσει λίγο σε αυτό το θέμα, το να βοηθάει να συντηρείται ακόμα και να κρατιέται ακόμα η Νέα Σμύρνη. Όπως επίσης τα καπί είναι 2 ευρώ το χρόνο η συνδρομή τους, 20 λεπτά ο καφές στο αναψυκτικό που πίνουν. Για έναν ηλικιωμένο που έχει προπληρώσει τη σύνταξή του και που ουσιαστικά του την κλέβουν, δεν του την μειώνουν, του την κλέβουν, γιατί την έχει προπληρώσει. Όταν του κλέβεις λοιπόν τη σύνταξή του και εσύ του δίνεις τη δυνατότητα με 20 λεπτά να πιει ένα καφέ και να είναι και παρείστικος, να πάρει και την παρέα του και να είναι εκεί, πιστεύω ότι συμμετέχουμε στο να τους βοηθήσουμε να κρατάνε ακόμα μια αξιοπρεπή πορεία. Με πήγες στο επόμενο θέμα που είναι αυστηρά η δραστηριότητά σου. Θα κάνω ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα πάμε κατευθείαν στο νομικό πρόσωπο. Θα μου πεις πότε ξεκίνησες, τι δραστηριότητες έχετε κάνει μέχρι σήμερα, τι δραστηριότητες έχεις μέχρι να τελειώσει η θητεία της Δημοτικής Αρχής, η οποία δεν τελειώνει στις εκλογές, τελειώνει νομίζω 31 Οκτώβρου. Πριν κάνω ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα, να πω ότι η σημερινή εκπομπή είναι προσφορά του Καφέ Μπιστρόλα 40, όπου και η κυρία Κατερίνα Κουτετέ, λοιπόν, όπως και όλοι οι υπόλοιποι Δημοτικοί Συμβούλοι της συμπολίτευσης, αλλά και της αντιπολίτευσης, περνάνε πίνουν τον καφέ τους. Εξ αρχής το έχουμε στηρίξει το μαγαζί. Καφέ Μπιστρόλα 40, λοιπόν, δίπλα στο Δημαρχείο, καφές ποτό, φρέσκα ζυμαρικά. Και μπορεί να δείτε και τον Δήμαρχο ή αντιδημάρχους, οπότε να τους κάνετε και τα παράπονά σας ή να τους πείτε και τα όποια μπράβο για το όποιο έργο θεωρείτε ότι πρέπει να επικρίνετε. Γυρνάμε σε 2 λεπτά.
Πολύ σύντομο το διάλειμμα μας. Η Κατερίνα έχει αρκετά να μας πει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο νομικό πρόσωπο. Δώσ' μου λίγο τη δραστηριότητα του νομικού προσώπου, τα κομμάτια του, και μετά ας μιλήσουμε λίγο για το καθένα. Το νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης αφορά στους παιδικούς σταθμούς, που έχουμε 7, και στα 4 ΚΑΠΗ μας, που είναι στις γωνίες της πόλης μέχρι στιγμή στα οικίματα των ΚΑΠΗ. Οι παιδικοί σταθμοί είναι γενικά κατανεμένοι, περισσότεροι στην Αρνέα Σμύρνη, γιατί εκεί ήταν η μεγάλη. Να τα λέμε μαζί τα ΚΑΠΗ: ένα Πλαστήρα, ένα Μικάλης. Ένα Πλαστήρα, ένα Ρεδεστού, ένα Σταδίου και ένα Αρτάκης. Οι παιδιστικοί σταθμοί είναι Αρτάκης, είναι Τραπεζούντος, είναι Βουλγαροκτώνου, είναι στο Ιωσιφόγλιο ο τελευταίος που ανοίξαμε, στη Βασιλείος Γεωργίου, είναι στην Αγνώστου των Μαρτύρων. Αυτή είναι η παιδική μας σταθμή. Έχουμε 600 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, βρέφη και νήπια. Έχουμε 160 με ΕΣΠΑ, που είναι χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που φέτος ήταν περισσότερα από πέρσι. Λιγότερα από πέρσι. Λιγότερα μας δώσαν, γιατί κατεβάσαν το εισόδημα κάτω από τις 30.000, με αποτέλεσμα, βάλαν το εισόδημα μέχρι τέτοια, με αποτέλεσμα οι γονείς να έχουν πέσει τα εισοδήματα πολύ, δεν τους έπαιρναν μέσα και για 100 ευρώ και για 150 ευρώ έμειναν έξω από το δωμάτιο. Υπάρχει και εκεί η εντοπιότητα ή και εκεί είναι ανοιχτό για όλους? Όχι, είναι ανοιχτό για όλους. Το ΕΣΠΑ είναι για όλους και έχει και συμβεβλημένους ιδιωτικούς σταθμούς, αν θέλουν. Δηλαδή μπορούν να πούν και σε ιδιωτικούς σταθμούς. Σε εμάς το δικό μας, στους δημόσιους, είναι 600 παιδάκια, είναι 70 βρέφη από 18 μηνών μέχρι 2,5 χρονών και είναι 520. 5, τα υπόλοιπα που είναι από 2,5 ετών μέχρι 5. Έχουμε προσωπικό αυτή τη στιγμή που τους καλύπτει τους παιδικούς σταθμούς και την δραστηριότητά τους. Γίνονται πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί. Θεωρώ ότι είναι σε πολύ, καλή, πολύ, πολύ ψηλό επίπεδο, ακόμα και ίσως από ιδιωτικούς σταθμούς. Είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό, έχουν όρεξη για δουλειά. Κάθε φορά έχουμε εκδηλώσεις. Θα σας στείλω και εδώ να βλέπετε την δραστηριότητά τους. Και κάνουμε μια γενική εκδήλωση στο τέλος της χρονιάς όλων των σταθμών μαζί. Κατά διαστήματα στον χρόνο κάνουν κάθε σταθμός δικό του. Και είναι κεντρική, προσπαθούμε να έχουμε με τις διευθύντριες μια συνεργασία. Βλέπουμε ποια προγράμματα θα είναι, να ξέρουμε, αν και δεν υπάρχει θέμα να μην βάλουν κάτι που να πρέπει να δουν τα παιδιά. Και ουσιαστικά έχουμε μια οργάνωση έτσι πολύ καλή και δεν είναι φύλαξη παιδιών, είναι ουσιαστική δουλειά, μαθαίνουν τα παιδάκια πράγματα και είναι εκπαιδευτικό το πρόγραμμα. Θα σε ρωτήσω και πάλι αντιπολιτευτικά, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μου, από άποψη δασκάλων, θεωρείς ότι είναι πλήρης, θεωρείς ότι θα χρειάζεσαι παραπάνω και δεν σου δώσανε? Όχι. Από τον Ιανουάριο και μετά που μας έστειλαν τα δίμηνα και τα πεντάμηνα μέσω ΟΕΔ, συν τις δίμηνες συμβάσεις. Δίμηνες συμβάσεις. Έχουμε δώσανε 2 μήνες να δουλέψω δηλαδή και μετά φεύγω. Φεύγεις. 2 δίμηνα μας δώσαν για να λειτουργήσουμε από την 1η Σεπτεμβρίου. Δεν μας δώσαν το προσωπικό που έπρεπε να έχουν. 2 δίμηνα. 2 δίμηνα. Και τα παιδάκια άλλαξαν στην πορεία σε 4 μήνες. Άλλαξαν δασκάλες. Όμως εμείς είχαμε ζητήσει εξ αρχής να έχουμε από την 1η Σεπτεμβρίου το προσωπικό, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν τα παιδιά εξ αρχής να ξέρουν τη δασκάλα τους, να γνωρίζουν, γιατί η προσαρμογή είναι δύσκολη. Και μόλις προσαρμόζονται, δεν μπορείς να τους αλλάζεις δασκάλα, να τους φέρνεις άλλη. Μένει βέβαια το μόνιμο προσωπικό εκεί που είναι πολύ λίγο και δεν επαρκεί. Αλλά οι κοπέλες που ασχολούνται μαζί τους, όταν αλλάζουν τα παιδιά δασκάλα, έχουν κάποιο πρόβλημα πάλι μέχρι να συνηθίσουν. Από τον Ιανουάριο και μετά, λοιπόν, μας στείλανε τα πεντάμινα από τον ΟΕΔ, μας στείλανε τις συμβάσεις που είχαμε ήδη ζητήσει, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε αρκετά. Είστε εντάξει δηλαδή, ναι, αυτό που λες? Δεν έχουμε το κανένα πρόβλημα, είναι αρκετά. Βέβαια δεν ξέρω να σταματήσουν το Σεπτέμβριο πάλι τι θα γίνει και αν θα προβλέψουν να έχουμε το προσωπικό κανονικά. Αλλά αυτή τη στιγμή έτσι λειτουργούμε καλά. Σε θέμα τροφίων? Και στα θύματα τροφίων είναι πάρα πολύ καλά. Είναι όσα έχουν πάει με ΕΣΠΑ που ήταν αδύναμες οικογένειες. Μέχρι 15.000 δεν πληρώνουν. Οι υπόλοιποι πληρώνουν κανονικά. Είναι σταδιακά από 30 ευρώ μέχρι 100 ευρώ που αφορά πάνω από 50.000. Που φέτος είχαμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά να καλύψουμε όλες τις αιτήσεις. Και τις 600 που έγιναν και εισοδήματα ψηλά. Ακριβώς γιατί μας έστειλαν προσωπικό και μπορούσαμε να απορροφήσουμε τα παιδιά. Οπότε η δυναμικότητα κομμάτι των σταθμών είναι τόση που θα μπορούσαμε να την είχαμε πάρει εξ αρχής από το Σεπτέμβριο αν είχαμε
με το προσωπικό. Οπότε το κομμάτι των παιδικών σταθμών πιστεύεις ότι και τα παιδιά και οι γονείς λειτουργούν πολύ καλά. Θα είναι σε ένα βαθμό δεδομένης και της εποχής ικανοποιημένοι. Ναι, νομίζω πως είναι και υπάρχει εικόνα αυτή και από τους γονείς και από τους δασκάλες. Και φαντάζομαι και από τα παιδάκια να βλέπεις φατσούλες χαρούμενες. Και νομίζω πως έτσι είναι. Έχουν μέσα το φαγητό τους, το πρωινό, το μεσημεριανό τους. Κάποια παιδάκια, αν φεύγουν 4 παρά, τα κοιμίζουν κιόλας, είτε βρέφη είτε μεγάλα. Η χώρα είναι, μπορεί οποιοδήποτε γονιός οποιαδήποτε στιγμή να μπει με ένα τηλεφώνημα να μην διαταράσει τη λειτουργία του σταθμού. Μπορεί να δει τους χώρους, να δει τι ακριβώς κάνουν οι δασκάλες. Δεν είναι τίποτα κλειστό, δεν είναι τίποτα με κατόπιν ραντεβού, δεν είναι τίποτα που να πεις ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να μπει να ελέξει, να δει αν αυτά που λέμε είναι αλήθεια ή όχι. Είναι, αν είναι με την ευρύτερη έννοια δημόσιο, είναι δημόσιο για να μπει, δημόσιο για να δει, δημόσιο για να κρίνει, δημόσιο. Και αυτό το αποδεικνύουν και οι αιτήσεις που γίνονται κάθε χρόνο. Γιατί αν ήταν δυσαρεστημένοι, αν είχε βγει κάποιο όνομα όχι καλό, δεν θα είχαμε αυτό το πανικό να κάνουν τόσες αιτήσεις. Υπάρχει υπερπληθώρα, έτσι. Πάρα πολύ. 600 αιτήσεις που τις καλύψαμε όλες, ευτυχώς. Πάμε λίγο στο καπίτο κομμάτι. Αυτά είναι τα μεγάλα μου. Να το πω, αγαπημένο σου, δεν ξέρω για ποιο λόγο σε έχω συνδέσει λίγο παραπάνω με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Έχω κάνει λάθος? Όχι, έχεις δίκιο. Με την έννοια ότι εκεί με βλέπεις πιο συχνά, γιατί εκεί μπορείς να μπεις οποιαδήποτε ώρα της ημέρας χωρίς να υπάρχει ο φόβος να σταματήσεις κάποια δραστηριότητα. Αλλά δεν είναι και σχολείο γι' αυτό. Ναι, έτσι, στους είναι... παιδικούς σταθμούς δεν μπορείς να την έχεις αυτή τη δυνατότητα. Και με τα παιδάκια πας, τα βλέπεις το πρόγραμμά τους, γελάς, φεύγεις. Τους λες κάτι, σε βλέπουν, φεύγεις. Δεν έχεις δυνατότητα να αναπτύξεις κουβέντα, να μιλήσεις, να έρθεις. Δηλαδή ηλικιακά είναι πιο κοντά στο ότι θα πεις κάτι, θα σου πούν το πρόβλημά τους, θα τους πεις εσύ το δικό σου. Είναι πιο ηλικία που σε κάνει να είσαι πιο κοντά και η εύκολη πρόσβαση στο όλο τη διάρκεια της λειτουργίας του ΚΑΠΗ που μπορείς να είσαι οποιαδήποτε στιγμή εκεί. Οπότε μίλαμε όμως για, είναι τα, και αγαπημένο, για τα μεγάλα σου, για τα μεγάλα μωρά. Εγώ δεν τους λέω πια ΚΑΠΗ, τους λέω Κέντρα Νεότητας Ορίμων. Κέντρα Νεότητας Ορίμων ΚΑΠΑΝΗ. Κενό. Κνό. Κνό. Οχυρό, κνόρ, κνό. Κνό. Διότι έχουν πολύ όρεξη για ζωή, είναι ζωντανοί άνθρωποι και παρόλες τις δυσκολίες και τις ταλαιπωρίες, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα οι παππούδες και οι γιαγιάδες, ήταν ένας τρόπος βοήθειας στο σπίτι. Είτε δίνοντας ένα χατζηλίκι στον εγγονό, είτε βοηθώντας με κάποιο τρόπο, κάποιο φροντιστήριο, κάτι. Ήταν ένας τρόπος. Βέβαια, τώρα με τις μειώσεις των συντάξεων και όλα αυτά, οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που να αισθάνονται ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά, όμως, η διάθεσή τους για ζωή, εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Πρέπει να το βλέπεις εσύ αυτό, να το ζεις. Γιατί ναι, εκεί εκδηλώνεται αυτό, με όλες τις δραστηριότητες που οργανώνουν και τους προσφέρεται κιόλας. Όχι μόνο αυτό. Αν δείτε τις ομάδες που έχουν, να φανταστείτε ότι όταν, ας πούμε, πάνω από τα 60 που είναι το όριο για να μπει στα ΚΑΠΗ, 65, 67, 70, 75, κάνουν γαλλικά. Θέλουν να μάθουν ξένη γλώσσα, ξέρουν όλοι κομπιούτερ. Δηλαδή, εμένα αυτό το ότι μπαίνουν στην καθημερινότητα του νέου σήμερα, εμένα αυτό μου αρέσει. Και μα είναι ζωντανή άνθρωποι, είναι δραστήριοι, είναι νέοι, βέβαια. Έχω και μια αδυναμία παραπάνω, γιατί οι δικοί μου γονείς δεν πρόλαβαν να γεράσουν και ίσως το βλέπω έτσι πιο. Έχω μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Και είναι και άμεσο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μιλάς, κάνεις κάτι. Και η ανταπόκριση είναι άμεση. Τι βλέπεις εκεί, στο πρόσωπό τους, στο χαμογελό τους. Και εξάλλου αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν θέλουν κάτι παραπάνω από το να νιώθουν ότι τους καταλαβαίνεις, τους εκτιμάς, τους αγαπάς. Δεν θέλουν κάτι άλλο. Έχει και εκεί εντοπιότητα, δηλαδή πρέπει να είναι νεοσμενιώτης κάποιος για να είναι. Κάτοικος ή δημότης. Ή κάτοικος ή δημότης. Επειδή οι παροχές, κοιτάξτε να δεις τώρα, αυτά είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, γιατί θα το ακούσετε από την πολίτες πολλές φορές να λένε είναι υποχρεωμένοι να σας τα κάνουν, δεν σας χαρίζουν τίποτα. Σαφώς και δεν χαρίζει ποτέ τίποτα σε κανέναν. Το δικαιούται ο άλλος για να το έχει. Όμως όταν βλέπεις ότι όλοι οι άλλοι δήμοι έχουν τα ΚΑΠΗ, έχουν ενσωματώσει στους δήμους και δεν τα έχουν σαν νομικά πρόσωπα. Με αποτέλεσμα η συμμετοχή των μελών σε οτιδήποτε δραστηριότητα να είναι πολύ ψηλή. Εμάς, ας πούμε, οι μονοήμερες εκδρομές μας στοιχίζουν στο μέλος 3 ευρώ. Η συνδρομή του χρόνου είναι 2 ευρώ. Σε άλλους δήμους πόσο στοιχίζει αυτό? Σε άλλους δήμους είναι 7, 9, 10 η ημερήσια. Έχουμε το τετραήμερο που μπορούν να το πληρώσουν από 90 και δεν ξέρω φέτος αν έχει αυξηθεί κάτι, να πάει 100. Τέσσερις μέρες που πάμε. Τα 7 ημερά τους στοιχίζουν
τα 7 ημερά τους στοιχίζουν, φέτος πήγαμε στην Άξο με 7 μέρες 155 ευρώ με τα μεταφορικά τους, με τις εκδρομές τους, με όλα. Άρα λοιπόν τους δραστηριοποιείτε εκδρομές. Εκδρομές. Περίπου το χρόνο, μία, δύο, τέσσερις. Κάνουν 6 ημερήσιες, κάνουν 7 περιπάτους, έχουν θεατρικές παραστάσεις. Τώρα μας έχουν βγει και κάποιες μουσικές που ήταν με τον μπάντμιντον και αυτά που τα βάζουμε βόλοι μας στο πρόγραμμα. Στις ιωνικές τους πήγατε καθόλου, είχαν κάποια. Πάνε από μόνοι τους, γιατί είναι με το τμήμα το εισιτήριο που βλέπεις που παίρνεις με την καρτέλα και αυτά. Παίρνουν και πάνε από μόνοι τους, δεν χρειάζεται να τους πάμε ομαδικά. Δίπλα πια. Μα είναι πια ο Δήμος τους, είναι μια παροχή του Δήμου. Ή αντίστοιχα στις εκδηλώσεις του Γαλαξία, φαντάζομαι. Όλες. Όλο και κάποιο ενδιαφέρον. Κάνουν εκδηλώσεις που αφορούν αυτούς τα Χριστούγεννα που κάνουμε μια εκδήλωση και έχουν χοροδία, έχουν ομάδα χειροτεχνίας, έχουν ομάδα βιβλίου. Κάνουν απίστευτες δουλειές. Έχετε φιλοξενήσει εδώ και την κυρία Γουμενοπούλου και την κυρία. Δηλαδή δραστηριοποιούνται με θέματα και θεματικές που βλέπεις είναι να προσφέρουν και να μάθουν και να δώσουν και να δείξουν. Έχουμε μουσικές ομάδες πολύ ωραίες και η χοροδία, αλλά και τα έχουν κάνει δύο καπί με μουσικά όργανα και είναι αξιόλογοι. Βεβαίως. Παίξαν και στο Γαλαξία, νομίζω τους είδες, ναι, τους άκουσες. Ναι, και είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας και απαριθμεί 4.230 μέλη. Πολύς κόσμος. Ενεργά μιλάμε τώρα, που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους και που είναι, βέβαια δεν είναι όλοι αυτοί κάθε μέρα εκεί, γιατί είναι αρκετές γιαγιάδες και παππούδες που κρατάνε εγγόνια. Και οπότε δεν τους επιτρέπεται να πηγαίνει κάθε μέρα, αλλά έχουν επιλέξει στις ομάδες να δραστηριοποιούνται και έχουν μία εκδρομή που τους πέφτει και μπορούν να την κάνουν. Δηλαδή, ναι, ό,τι μπορεί να πάρει ο καθένας από το καπί, το έχει. Είναι οι κάρτες που έχουν για τους γιατρούς, να τους βλέπει ο γιατρός του καπί που έχουμε. Είναι το κολυμπητήριο που πάνε δωρεάν, είναι η γυμναστική που κάνουν σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Άθλησης και με το. Όχι, οργανισμό τώρα πια έχει γίνει, έχει ενσωματωθεί στο Δήμο, αλλά ναι, κάνουν γυμναστική, έχουν χορό, έχουν δραστηριότητες τέτοιες που έχουν πολλές ομάδες και συμμετέχουν πολλά μέλη. Και ό,τι ώρα πας, αν πας ένα πρωινό στο καπί, θα δεις ότι θα έχει από 50 μέχρι 100-120. Όχι, φαίνεται και διαγνώφθαλμο ότι έχει κόσμο μέσα. Έχει πολύ κόσμο μέσα. Και θυμήσε μου το καλοκαίρι τους πήγε στην πατρίδα σου, έτσι. Το θυμάμαι καλά. Ναι, θυμάμαι. Αυτό γράφτηκε και στις εφημερίδες αρνητικά βεβαίως, αλλά εγώ θεώρησα πως. Καλά, όλα τα νομίσματα δύο όψεις έχουν, έτσι. Όχι, δεν συγγνώμη, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αποκλειστεί δηλαδή, ο τόπος καταγωγής μου από μια εκδρομή. Δεν καταλαβαίνω. Το θεώρησα μάλιστα και σαν προορισμό πολύ δύσκολο να τον κάνει το μέλος του καπί από μόνος. Ευχαριστήθηκαν, τους άρεσε. Τους άρεσε πάρα πολύ. Γιατί είναι και δίπλα κοντά, να δουν έτσι, έχει και αρχαία δίπλα. Πήγανε Ηρακλιά Κουφονίση και Δήλο Μύκονο. Mm-hmm. Μόνο ημέρη. Και τους ξανανιώσανε άρεσε στην Μύκονο λίγο, φαντάζομαι. Έτσι. Όχι, δεν θέλανε να φύγουν. Το ψιλοτρομάξαν λίγο. Ψιλοτρομάξαν. Όχι, τους άρεσε πάρα πολύ. Η δήλωση τους άρεσε πολύ. Το Κουφονίση ξετρελάθηκαν. Είναι προορισμοί που είναι πάρα πολύ δύσκολοι και οικονομικά. Και για ώρες και δεν μπορείς, δεν το αντέχει το πορτοφόλι του να πάει. Δεν πούμε εγώ από εκεί και είναι λίγο δύσκολο να πας. Αυτοκίνητα και αυτά θέλεις 400 ευρώ. Εγώ σε συμβουλεύω απλά μην τους ξαναπάς στην Άξο γιατί τότε θα ξαναγράψουν οι εφημερίδες. Δεν με αφορά. Για δεύτερη φορά. Πρώτη πάντοτε είναι, έχει δικαίωμα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Το τι γράφουν οι εφημερίδες, αν εγώ είμαι εντάξει με μένα και θεωρώ ότι αυτό που κάνω είναι σωστό και είναι μέσα στα όρια που μου επιτρέπεται από τη θέση μου να έχω, δεν με αφορά τι θα πει ο άλλος. Mm. Εμένα με ενδιαφέρει. Να είμαι εγώ εντάξει. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο αυτά. Και ήθελα λίγο να καλύψω πρώτα την πραγματική σου δραστηριότητα, αυτή. Η οποία είναι έργο. Έχεις μια ευθύνη, έχεις μια θέση ευθύνης έργου. Και απόδειξη αυτού, Δημήτρη, είναι ότι. Sorry για τον Ανικό. Ναι, ευχαρίστω, Δημήτρη. Είναι ότι δεν τους έχω αφήσει ποτέ ασυνόδευτους. Ούτε εγώ, ούτε και ο Καστόρης που ήταν ως προηγούμενος. Θα τον αναφέρω σε λίγο. Παρέα, ναι, πηγαίναμε παρέα και εξακολουθούμε να πηγαίνουμε γιατί και αυτός έχει λίγο δυσκολία με τα μαθήματα. Επειδή ναι, βέβαια. Ο άνθρωπος έχει άλλη. Αυτή, εγώ δεν δουλεύω. Έχω τελειώσει χημικός, εργοδικός χημικός στη Σελέτε. Αλλά επειδή στα 20 μου, 20 μισό ξεκίνησα να γεννάω, είχα άλλες χημικές διδάσεις. Δεν πρόλαβα να δουλέψω παρά μόνο 6 μήνες. Πολλά, πολλά, βέβαια. Σε μια εταιρεία. Κατερίνα, θυμίσαι μου, πότε ανέλαβε το νομικό πρόσωπο? Ανέλαβα πέρυσι το Φεβρουάριο, στις 17 Φεβρουαρίου. Πριν αναλάβεις το νομικό πρόσωπο, αντιπρόεδρος. Ήσουν αντιπρόεδρος. Με πρόεδρο. Το Θεοδωρή τον Καστόρη. Α, βέβαια, εσείς είσαι. Το κάνουμε αυτό το γιατί πολλοί κάνουμε. Λένε ότι το κάνουν για να μην τους έχει να φωνάζουν, να μην τσακώνονται γιατί ο ένας. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι να μαθαίνεις, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, είναι να μαθαίνεις τον τρόπο λειτουργίας ενός νομικού προσώπου στο διοικητικό του κομμάτι. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ δύσκολο για να βγει αυτό που έξω που βλέπεις. Έχει πολλή δουλειά μέσα. Και γραφική και γραφειοκρατική. Και οι διαγωνισμοί για να βγουν για τα πούλμαν θέλει 1,5 μήνα προετοιμασία. Χαρτούρα πολύ,
και προετοιμασία και είναι και η ώρα και να το δημοσιεύσεις και να βγει και να έρθει στις ενστάσεις για να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί. Θέλει ολόκληρη διαδικασία, διαγωνισμοί τροφίμων, διαγωνισμοί καυσίμων, όλα αυτά τα πράγματα. Θέλει πολλή δουλειά στο γραφείο. Για να αποκτάς λοιπόν την εμπειρία του πώς είναι και να μην έχεις. Γιατί αν αναλαμβάνει ένα άτομο όλη αυτή την εμπειρία, δεν μπορεί να είναι συγχρόνος και έξω. Γι' αυτό χρειάζονται. Σαφώς. Και έχουμε 13 άτομα στο διοικητικό. Δεν συμμετέχουν όλοι, ίσως για τις δουλειές τους, για οτιδήποτε. Αλλά εγώ με τον Θοδωρή, επειδή θέλω και εγώ προσωπικά να έχω άποψη για το τι γίνεται, για να μην έρχεται να σου λέει ο ένας, μου έκανε αυτό, είπε εκείνο, δεν έγινε τούτο, το φάει, ήταν έτσι. Συνοδεύω όλες τις εκδρομές. Ναι, το ξέρω αυτό. Και σε όλες. Όχι γιατί. Θα πούνε πολύ, και δεν με αφορά δηλαδή εμένα αυτό, ότι γυρίζω την Ελλάδα και πάω εκδρομές, τρώω τσάμπα, κοιμάμαι τσάμπα. Το είπαν και προημερών, το έγραψαν σε μια τριήμερη που κάναμε στη Λίμνη Πλαστήρα. Εγώ δεν μπορώ να τους αποδείξω ότι δεν είναι όλα αυτά. Το ξέρω όμως εγώ και το ξέρω και τα μέλη μου. Απλά θέλω να παρευρίσκομαι εκεί όπου είναι και εκείνοι. Δηλαδή μπορούσε να μην πας τσάμπα να πληρώσεις, ας πούμε. Και πλήρωσα. Ποιος σου λέει ότι δεν πληρώνω. Τότε τι τσάμπα. Έτσι έγραψε ο κύριος Στέφανος. Ρίξε με 5 αποδείξεις σε ένα φάξ να τελειώνουμε. Πάσο εκτός, θα μα το... δεν έχω ανάγκη να το κάνω αυτό, γιατί εγώ το ξέρω και το ξέρουν και τα μέλη μου. Mm-hmm. Ότι όπου πηγαίνουμε εμείς, άσε που υπάρχουν τα free που τα δίνουν τα ξενοδοχεία. Λογικό. Και εμείς τα έχουμε δώσει σε κοινωνικού χαρακτήρα στην καπή μας. Mm-hmm. Που αυτό το κάνουν μόνο οι κοινωνικοί λειτουργοί. Κανείς άλλος δεν ξέρει ποιος είναι και πού και ποιος πάει free. Γιατί δεν είναι να πούμε ότι κάνουμε ελεημοσύνη ή να δείξουμε ότι εμείς κάνουμε όχι, έργο. Βέβαια, λέμε στους κοινωνικούς λειτουργούς, υπάρχουν ζευγάρια. Είναι 90 και 90, 180 ευρώ. Θέλουν και 100 να φάνε εκεί που θα μείνουν 4 μέρες και αδυνατούν. Για να μην τους στερήσουμε τη δυνατότητα να είναι στην εκδρομή, δίνουμε το ένα free. Βεβαίως. Πληρώνει το ένα άτομο και το άλλο έρχεται δωρεάν. Ως προς τον ύπνο εννοώ. Mm-hmm. Γιατί τα φαγητά και ό,τι φάνε εκεί, ό,τι ψωνίσουν, το πληρώνουν. Yeah. Αυτό λοιπόν το θέμα το παρακολουθώ. Αν ήθελα να πάω εκδρομή, θα πήγαινα στο ένα. Δεν θα πήγαινα και στα 4. Στις 4 αποστολές, ούτε στις 5, στα 5-7 ημέρα στην άξο. Εγώ είμαι από εκεί. Δεν είχα ανάγκη να κάνω διακοπές στο νησί μου. Ναι. Όμως, όπως έγιναν και πράγματα διάφορα, είναι αλλιώς να τα αντιμετωπίσεις όταν είσαι εκεί και αλλιώς να βάλεις ένα μέλος του καπί να χρεωθεί 100. Όχι, όχι, είναι χρήματα στη σημερινή εποχή που έχουν ουσία. Εγώ έτσι το έχω κρίνει για μένα, τώρα για άλλους είναι σωστό, για άλλους είναι λάθος. Με το Θόδωρο φαντάζομαι, με δεδομένο ότι ολάβετε και τις θέσεις σας, θα έχεις και την καλύτερη του δυνατών σχέσεων και συνεργασία, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ναι. Δεν είναι και τωρινή η γνωριμία, μας γνωριζόμαστε χρόνια σε κοινωνικό επίπεδο, είμαστε φίλοι και με αποτέλεσμα αυτό να είμαστε και στο ίδιο μήκος κύματος και στην αντίληψη ως προς το πώς θα γίνονται τα πράγματα και η επιλογή του κάθε τι που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Και είμαστε περίπου στο ίδιο μήκος κύματος, οπότε δεν χρειάστηκε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά ούτε και με τα υπόλοιπα μέλη έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, απλά ειδικά με το Θόδωρο, επειδή είστε και σύμβουλοι, έχετε και. Δεν υπάρχει αυτή η κόντρα της καρέκλας για μένα τουλάχιστον. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορείς να προσφέρεις από που κι αν είσαι. Mm-hmm. Τώρα ο τίτλος για κάποιους είναι σημαντικός. Και τον υπηρετούν κιόλας. Εγώ έχω μάθει να υπηρετεί, δηλαδή δεν μου δίνει κάτι πρεστής με ένα περισσότερο επειδή είμαι πρόεδρος, αν ήμουν αντιπρόεδρος ή μέλος. Δεν το μου ίδιο λες, θα έκανα. Εάν στον δρόμο φωνάξει κάποιος πρόεδρε, χωρίς να δεις ότι το λέει σε εσένα, γυρνάς. Άκου να δεις, γυρνάει μισή Ελλάδα. Αυτό σου λέει, είσαι στη μισή Ελλάδα που γυρνάει, ναι. Λοιπόν, γιατί είσαι και πρόεδρος. Όπως εγώ προϋπήρξα πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων που ήμουν πολλά χρόνια με τα παιδιά μου και ήμουν και στην Ένωση Γονέων. Οπότε το προεδρήκι το είχα από πριν δηλαδή. Συνήθως όμως δεν με φωνάζουν και αυτό το θεωρώ κατάκτηση για μένα. Δεν είναι κακό, γιατί εδώ γυρνάνε άνθρωποι που δεν είναι. Εσύ είσαι κιόλας και υπήρξες. Όχι, το λέω με την έννοια ότι οι περισσότεροι με φωνάζουν με το μικρό μου όνομα. Ούτε κυρία Κουτετέ, ούτε πρόεδρε. Κατερίνα. Αυτό μπορείς να το ακούσεις και στην πλατεία και στους δρόμους της πόλης. Θα φωνάξουν Κατερίνα. Και αυτό το θεωρώ μεγαλύτερο τίτλο τιμής από οποιονδήποτε άλλο τίτλο μου. Φυσικά. Δώσει. Λοιπόν, Κατερίνα, κάνω ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα. Θυμίζω το χορηγό μας ότι είναι το καφέ La Strada και θα επανέλθουμε σε 2-3 λεπτά να συζητήσουμε λίγο τις πολιτικές εξελίξεις στις οποίες και εσύ και το σύνολο της Δημοτικής Αρχής βρεθήκατε στη μέση. Καλεστήκατε να πάρετε κάποιες αποφάσεις που θεωρήθηκαν δύσκολες, αν όχι πολύ δύσκολες. Η συνάδελφό σου, η Ελένη Κασίμη, που καθόταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, ακόμα δεν δείχνει έτοιμη να το δεχτεί, παρόλο που έχει κατασταλάξει σε ποια παράταξη θα κατέβει. Που ενδεχομένως και να μην ήταν ανάγκη να συμβεί. Θα μιλήσουμε λοιπόν για όλα αυτά και για τις επερχόμενες εκλογές μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε 2-3 λεπτάκια.
Λοιπόν, Κατερίνα, μιλήσαμε για το παραγωγικό σου έργο, μιλήσαμε για τα καπί, μιλήσαμε για τους παιδικούς. Θεωρώ και διόκτως είμαι αν κάνω λάθος, από ό,τι μου έχει πει και ο Δημάρχος και ο Γιώργος Κουτελάκης, που νομίζω ότι είναι οι βασικοί διεκδικητές του Δήμου, ότι και η κοινωνική πολιτική και οτιδήποτε τελικά έχει να κάνει με την όποια ευημερία του νέου Σμυρνιώτη, όποια δημοτική αρχή και αν εκλεγεί, θα συνεχίσει τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό. Νομίζω δεν διαφωνείς αυτό. Όχι. Και θέλω να το πιστεύω και σε ό,τι αφορά αυτούς τους δύο που προανέφερες, νομίζω πως και ο Σταύρος Αγγίνη, επειδή 15 χρόνια είμαστε μαζί, δεν είμαστε μια πενταετία να πεις, πιστεύω πως είναι στο ίδιο μήκος κύματος και νομίζω πως δεν θα αλλάξει κάτι ούτε στο κομμάτι το πολιτιστικό, ούτε στο αθλητικό. Στις παροχές γενικά που αφορούν τον πολίτη, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Βέβαια, τώρα εδώ που τα λέμε, και εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Γιατί δεν έχει και κάποια διαφορά, δεν διαφοροποιείται κανείς σε κάτι τέτοιο που είναι τα ουσιώδη. Για, πες μου λίγο λοιπόν ψυχικά. Άκουσες λοιπόν ότι πρέπει να πάρεις μια πλευρά, μια θέση. Τι σκέφτηκες, πώς ζήγησες, τι ζήγησες. Ζήγησες πολιτική, ζήγησες πρόγραμμα, ζήγησες άνθρωπο, ζήγησες ηλικία, συνέστημα, τι ζήγησες. Συμφέρον, δηλαδή. Αν σου πω ότι ακόμα δεν έχω ζυγίσει τίποτα, δεν έχω καταλαβαίνει τι μας συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι με την έννοια του πώς έγινε όλο αυτό και γιατί. Αυτό δεν μπορώ ακόμα, δεν έχω καταλάβει και δεν μπορώ να δω στη ζυγαριά τι έγινε και έγινε αυτό. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ, γιατί ό,τι και αν πω θα είναι εικασίες, δεν είμαι αυτή τη άποψη και δεν θέλω να το συνεχίσω γιατί δεν έχει νόημα να ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια. Τώρα είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να τρέξουμε όλοι μαζί. Εγώ θα κρατήσω αυτό που με χαρακτηρίζει και σαν άνθρωπο, το προφίλ, όχι μάλλον το προφίλ, τη θέση του ότι όλοι έχουμε χώρο σε αυτή την πόλη, τόσες χιλιάδες κάτοικοι είναι. Δεν θα μειώσω κανέναν αντίπαλο από όποιον χώρο και αν είναι, γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι καλύτερη από τους χειρότερους, θέλω να είμαι καλύτερη από τους καλύτερους και θεωρώ πως όλοι όσοι κατεβαίνουν στην πόλη έχουν ένα όραμα για αυτή την πόλη. Έχουμε διαφορετική οπτική γωνία ως προς αυτό. Και γι' αυτό είναι και οι παρατάξεις. Εγώ επέλεξα να είμαι με τον Κουτελάκη. Δεν υπήρχε έτσι κι αλλιώς περίπτωση να είμαι ποτέ εκτός Γιώργου. Όχι γιατί τον αγαπάω ή τον εκτιμώ. Αυτό είναι το κομμάτι το κοινωνικό που είναι η επιλογή μου σαν φίλο να τον έχω. Αλλά δεν αφορά την πολιτική μου επιλογή. Αφορά εμένα έγινε. Πάντα ήμουν με τον Γιώργο γιατί πίστεψα και είδα το αποτέλεσμα του έργου και του οράματος που είχε για την πόλη. Και επειδή εγώ έζησα πολύ στα σχολεία τα θέματα του πρωί-απόγευμα, το ότι δεν είχαμε χώρους, το ότι στη γειτονιά επάνω που μένω, εγώ μένω Ευξήνου Πόντου επάνω, είμαι στα όρια με τον Άγιο Δημήτριο, είχαμε μία αλάνα γεμάτη Κούρδους και ταλαιπωρία και βρωμιά και δεν είχαμε χώρους να βάλουμε τα παιδιά μας. Και με το που ξεκινήσαμε, ήταν τα πρώτα που έκανα στην πρώτη τετραετία, στο 2001 γυρίσαμε πρωινή όλη την παιδεία και ο Σταύρος ήταν αντιδήμαρχος. Και δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ γι' αυτό. Και επειδή λοιπόν εγώ το όραμα του Γιώργου το είδα σε έργο, τον εμπιστεύομαι απόλυτα σαν, και τον θεωρώ και πέρα από αυτό, τον θεωρώ φοβερά ικανό για αυτήν τη θέση, να ασκήσει διοίκηση. Επειδή το έχω δει. Το έχω δει 12 χρόνια που ήταν δήμαρχος και 5 χρόνια σαν αντιδήμαρχο. Και 4 χρόνια σαν αντιδήμαρχο. Και γι' αυτό δεν τίθεται ποτέ θέμα με το ποιον θα είμαι. Άσε που δεν υπήρχε και λόγο να το σκεφτώ νωρίτερα αυτό. Δηλαδή, αν δεν γινόταν ο Σταύρος να πει ότι κατεβαίνει και εκείνο, θα ήμασταν όλοι μαζί με τον Κουτελάκη. Πόσα χρόνια είσαι σύμβουλος? Είμαι από το 98. Έχω ξεκινήσει μαζί του από την αρχή. Από το 98 είσαι 15 χρόνια. Λοιπόν, εγώ θα σε ρωτήσω αυτό που ρώτησα και τον Γιώργο. Θεωρείς λοιπόν ότι το μείγμα της ηλικίας σου, που σε μια κυρία ποτέ δεν την αποκαλύπτουμε. Α, δεν έχω τέτοια. Και η διάρκεια που είσαι σύμβουλος, σε κάνουν λίγο αυτό που είπε ο Ανδρέας ο Νεφελούδης δεινόσαυρο. Δηλαδή, άντε ρε παιδί μου να έρθει κανένας πιο νέος, νιώθεις ότι η πολιτική μπογιά σου περνάει και ότι δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τις εξελίξεις, ή νιώθεις ότι έχεις να δώσεις κι άλλα στην πολιτική? Κοίταξε να δεις. Αν ένιωθα κάτι τέτοιο, θα είχα αποσυρθεί γιατί εγώ δραστηριότητες να κάνω. Σαν αλλά μόνο τα εγγόνια σου να μετρήσουμε, νομίζω. Σαν πολίτης είναι πάρα πολλές μεγάλες. Πάρα πολύ μεγάλες. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Εμένα μου αρέσει η κοινωνικότητα. Φαίνεται και στο χαρακτήρα των ανθρώπων. Και επειδή πιστεύω ότι ακριβώς μπορώ ακόμα να προσφέρω. Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα διάθεσης και αντοχής. Τα έχεις και... λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά. Βεβαίως και τα έχω. Αν δεν το πίστευα, δεν θα ήμουν εδώ. Υπάρχουν και πολλοί νέοι και εξάλλου μέχρι τώρα είχαμε τα παιδιά τη νέα ηλικία κάτω των 35, τους είχαμε απαξιώσει από την πολιτική. Φταίμε όλοι για τις επιλογές μας, για το τι ψηφίσαμε κάθε φορά. Θα διαφωνήσω με το είχαμε. Έχουμε ακόμα.
Ναι, θεωρώ όμως τώρα ότι κάπως έχει αρχίσει και κινείται αυτό και σπάει. Δηλαδή, νομίζω ότι οι τριαντάριδες τώρα πια αναγκαστικά, γιατί έχει μπει στο πετσί τους. Ειδικά όσοι έχουν παντρευτεί και έχουν κάνει οικογένειες στα 35 τους, έχουν προβλήματα πια υπαρξιακά. Και αυτό θα τους αναγκάσει να βγουν, φαντάζομαι, εκτός. Και να ασχοληθούν λίγο, να πάρουν τις θήκες τους στα χέρια τους. Πιστεύω λοιπόν ακόμα. Ένας λόγος που εγώ επέλεξα τον Γιώργο, τώρα με συγχωρέσουν οι κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει να κάνει σε κάτι ούτε ηλικιακά, ούτε είναι στο πώς βλέπω εγώ την πολιτική. Όταν λοιπόν ο Γιώργος Κουτελάκης επιλέγει, γιατί πιστεύω ότι είχε τη δυνατότητα να πάρει ως δημοτικού συμβούλου αρκετούς από όλες τις παρατάξεις, εάν ήθελε. Με δοθήσεις αυτής της ευκαιρίας που δεν ήταν επιλογή. Ο Τζουλάκης παίρνει από άλλες παρατάξεις. Ο Γιώργος μπορεί να μην θέλει, μπορεί να μην μπορεί. Ο Τζουλάκης παίρνει πάντως. No comment. Όχι, λοιπόν, δεν είναι no comment. Είναι λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ τι λέω σε αυτό το θέμα. Εγώ δείχνω με αυτή, θέλω να πω με αυτή την θέση μου ότι ο Γιώργος μου αποδεικνύει και σήμερα ακόμα που θα, για να εξασφαλίσει την επανεκλογή του, θα ήταν πολύ απλό να πάρει ποιος φέρνει πολλούς ψήφους. Να τους επιλέξει το γράφει το πολιτικό. Όμως επέλεξε να ανανεώσει κατά 60% την παράταξη και το συμβούλιο, γιατί είμαστε 10, 12, πώς είμαστε από τους παλιούς. Θα βγουν 15 ακόμα. Είμαστε 25, θα βγουν 13, θα βγουν 10. Όμως ανανεώνει. Αλλά υποχρεωτικό ήταν αυτό, δεν μπορούσε να πάρει άλλους 10. Μπορούσε να πάρει, εννοώ, ήδη εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους που ήταν σταθεροί, ξέρει τι. Το θεωρεί δεδομένο ότι αν ήθελε να βρει άλλους 10 μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, τους έβρισκε δηλαδή. Ναι, χωρίς αυτό, ναι, η προσωπική μου. Όχι, εσένα, εσένα βέβαια. Εγώ το λέω, ναι. Το ξέρω ότι θα μπορούσε. Λέω λοιπόν ότι ανανεώνει και με νέους ηλικία ανθρώπους και νέους στο πολιτικό προσκήνιο. Αυτό το είδαμε και στο σπότινγκ. Ναι, που σημαίνει ότι αυτοί έχουν όρεξη και να δουλέψουν, γιατί είναι πρωτοεμφανιζόμενοι στο πολιτικό σκηνικό και έχουν ενθουσιασμό και έχουν όρεξη να δουλέψουν και έχουν και την τεχνολογική υποστήριξη των νέων σήμερα που θα μπουν στα προγράμματα τα ευρωπαϊκά και όλα αυτά που χειρίζονται για την ανεργία των νέων, για τα προγράμματα. Κατανοητό. Οπότε λοιπόν αυτό εμένα μου ενισχύει την άποψη ότι ο Γιώργος ετοιμάζει και το μέλλον της πόλης. Όσο για τους δεινόσαυρους και τους μη, τώρα τι να πω, είναι. Καλά, ας αλλάξουμε τη λέξη γιατί είναι και λίγο ενοχλητική. Μα εμένα πάλι δεν με νοιάζει. Στο σέρκα που γυρίστε για τους δεινόσαυρους. Σωστό και δεν με απασχολεί με αυτό. Έχει και μια γοητεία. Ναι, έχει μια γοητεία. Δεν μπορεί δεν να νιώθεις πάντως ότι. Ο λόγος που σε ρωτάω είναι γιατί κάποιοι πολιτευόμενοι δεν μπορούν να πάνε σπίτι. Θα είμαι μέχρι να με κρατάν τα πόδια μου. Αυτός είναι ο λόγος που σε ρωτάω λοιπόν, γιατί μου είπες ότι αν ένιωθα έτσι θα είχα φύγει ήδη. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων, όχι στη Νέα Σμύρνη ή στην Αθήνα, πανελλαδικά και παγκόσμια, που ένα μικρό τους κομμάτι μέσα τους δεν τους αφήνει να πάνε σπίτι τους. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν σπίτι είσαι μου... τέτοιος, λοιπόν. Όχι, με το σπίτι μου δεν μπορεί, είναι πολυπληθές, δεν είναι, είναι πάλι μια ομάδα, μια κοινωνική ομάδα. Ένα μικρό χωριό είναι το σπίτι μου με τόσα άτομα που είμαστε εμείς. Όμως, επειδή είμαι κοινωνικός άνθρωπος, εγώ θα έβρισκα τρόπο να ενασχολούμαι με διάφορα. Καταρχήν, θα περίμενα να μπω στην ηλικία να πάω στα ΚΑΠΗ και θα δραστηριοποιούμε εκεί. Έχεις και γιατί το μέσο. Βεβαίως. Ξέρουν θα με γνωρίζαν όλοι. Έχω στο νου μου πολλά χρόνια τώρα και προσπαθώ να κάνω ένα σύλλογο. Θα μπορούσα να τον έχω. Έχω και τον δώσε, κόσμο. Δώσε, δώσε ένα. Τι είναι. Έχω τον κόσμο. Έχω τον πολιτιστικό, κόσμο. Πολιτιστικό, πες μου, είμαι ανοιχτά. Το πολιτιστικό. Όχι, πολιτιστικό μόνο. Θα είναι όλα μαζί. Ένα που μου ερχόταν, ας πούμε, ήταν ο ορειβατικός φυσιολατικός όμιλος. Α, έχουμε να και έχουμε βουνά, εκτομές, και λαγκάδια έχουμε... και λουλούδια. Βεβαίως. Επιστροφή στη φύση, γιατί δεν είμαστε, πρέπει να είμαστε και φυσιολάτες. Εσύ κάτι με θάλασσα πρέπει να κάνεις. Όχι και θάλασσα. Εσύ δεν είσαι βουνής. Δεν έχει σημασία. Αυτοί που θα συμμετέχουν είναι και από βουνά. Θα πάμε και στο νησί, δεν αποκλείει το ένα τ' άλλο. Πόσα βουνά μας είναι με θάλασσα. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Επειδή πολύ εγώ θα βρω τρόπο να ασχοληθώ. Δεν έχω, δηλαδή εννοώ ότι. Μου ξεκαθάρισες ότι. Δεν είναι η διέξοδό μου από το σπίτι, ούτε από ψυχολογικά προβλήματα, από οτιδήποτε. Το ενασχόλησή μου με τα κοινά. Ούτε ο εγωισμό σου επιβάλλει. Απολύτως είσαι... καθόλου. Και εσένα δεν αισθάνομαι πολιτικός με την έννοια αυτή που λένε. Διότι εμείς ασχολούμαστε. Καταρχήν, δεν έχουμε κομματικές ταυτότητες μέσω συνδυασμού του Κουτελάκη. Έχουμε αφήσει τις κομματικές μας ταυτότητες εκτός και τις χρησιμοποιούμε στις βουλευτικές. Εκτός όταν λες εννοείς στο σπίτι ή τις αφήσατε στο κόμμα. Α, εμένα είναι και από τα δύο. Αλλά δεν με απασχολεί αυτό. Εμένα η πολιτική μου θέση και άποψη και το κόμμα μου το στηρίζω και το ψηφίζω όταν χρειαστεί για τις βουλευτικές εκλογές να με εκπροσωπήσει εκεί. Το οποίο κόμμα σου είναι, αν επιτρέπετε. Εμένα εδώ. Ένα λεπτό να τελειώσω. Ναι, ναι. Εμένα εδώ.
με ενδιαφέρει η Νέα Σμύρνη και οι πολίτες. Το κόμμα μας είναι η Νέα Σμύρνη. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς και σου λέω ότι θεωρώ πως το να προσφέρεις στα δημοτικά πράγματα της πόλης δεν είναι πολιτική, με αυτή την έννοια των δεινοσαύρων που λένε και έτσι όπως το λένε. Είναι κατανοητό που το ξεκαθάρισες. Θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω στη γειτονιά μου, στους γνωστούς μου, στην πόλη μου, και γι' αυτό είμαι εδώ. Αλλιώς δεν είναι κάτι δηλαδή που έχει ένα πρεστίζ, κάτι που σε βλέπει η Ελλάδα, που θεωρείς ότι πήρες μια θέση, έχεις τις τύχες του κόσμου στα χέρια σου. Εμείς εξαρτώμαστε από την κεντρική πολιτική σκηνή. Κατά πολύ μεγάλο. Που σημαίνει λοιπόν ότι θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω έστω και ένα χαμόγελο σε ένα παιδάκι και ένα ικανοποιημένο πρόσωπο ενός μεγάλου. Δηλαδή αυτό την επαφή που έχω με τους μεγάλους ανθρώπους και το βλέπω στο πρόσωπό τους, αυτό εμένα είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Δεν έχει να κάνει με πολιτική. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το ανθρώπινο στοιχείο. Από τη στιγμή λοιπόν που αισθάνομαι ότι μπορώ να προσφέρω σε αυτή τη φάση, παραμένεις, θα είμαι εκεί. Αλλιώς βέβαια θα πάω σπίτι μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ας γυρίσουμε λοιπόν πάλι στις επερχόμενες εκλογές. Νομίζω, αν μπορώ να δω με τα δικά σας μάτια, ότι το πρόβλημά σας, η συγκυρία που πρέπει να αντιμετωπίσετε, είναι ότι θα πάτε πάνω κάτω στο ίδιο σώμα και θα ζητήσετε μία ψήφο, η οποία, όσο και να μην είναι εχθρική απέναντι στην αντίπαλη παράταξη από την οποία, με την οποία χωρίσατε, θα είναι, βρε αδερφέ, λίγο εμένα, όχι εκεί. Πώς λοιπόν μπορείς μετά από τόσα χρόνια να πας σε μένα τον νέο Σμενιώτη, που θα ψωνίσει και η Νόρα Γαλανοπούλου, που θα ψωνίσει και ο Πολύδωρος ο Συρίβος, και να του πεις, άκου, εγώ έχω καλύτερο πολιτικό πρόγραμμα σαν παράταξη. Νιώθεις ότι έχεις άλλο πολιτικό πρόγραμμα, ή τελικά, ρε αδερφέ, όλοι το καλό του Δήμου θέλετε, αλλά για περίεργους λόγους αναγκάζεστε να παίξετε ένα παιχνίδι γιατί πρέπει? Κοίταξε να δεις. Είναι δύσκολος δηλαδή ο ρόλος σου αύριο? Εμένα, ναι, στην κοινωνία. Είναι πολύ δύσκολος για μένα. Όμως κοίταξε να δεις. Η φιλοδοξία, τι σημαίνει να σου αρέσει η δόξα? Πιστεύω πως είναι ένα πολύ ευγενές μέσο για να πετυχαίνει κάτι στη ζωή του άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος χωρίς φιλοδοξίες. Mm-hmm. Τι είναι? Είναι η πραγματοποίηση των ονείρων σου. Είναι κάποιος που δεν έχει όνειρα και δεν θέλει να τα πραγματοποιήσει? Εμένα με ενδιαφέρει ο τρόπος που πας αυτό και τι είσαι διατεθειμένος να παραχωρήσεις από τα πιστεύω σου και από τις αξίες σου για αυτόν τον λόγο. Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα. Δεν με ενδιαφέρει σαν και καλά η καρέκλα. Ούτε παλεύω για να βγει ο Κουτελάκης δήμαρχος, να τον πούνε δήμαρχο. Επειδή πιστεύω σε αυτό. Δεν είναι κακό, είσαι βουλευτή, βγάζω το δήμαρχο όπως ξέρεις. Συμφωνώ απολύτως αυτό, αλλά σου λέω ότι δεν είναι ο σκοπός μου ποιος από τους δύο θα βγει δήμαρχος. Εγώ πιστεύω ακριβώς ότι. Βεβαίως και όλοι θέλουν το καλό της πόλης. Δεν πιστεύω να έρχεται κανείς για να καταστρέψει την πόλη. Καλά, δεν νομίζω. Προφανώς. Έστω και εκεί που υπέρχεται μια καταστροφή, είτε σε οικονομικό χαρακτήρα είτε σε οτιδήποτε, δεν πιστεύω ότι ξεκινάει με αυτό το σκεπτικό ένα δήμαρχο για να κατέβει. Όμως. Η πολιτική πορεία, η αντίληψη των συνεργατών, ο τρόπος που διαχειρίζεσαι τα χρήματα, τα πράγματα, γιατί η Νέα Σμύρνη έχει πλεόνασμα. Πώς το απέδειξε το πλεόνασμα? Δεν βάλαμε φόρους στον κόσμο να τα πάρουμε. Προέβλεψε ο δήμαρχος ο τότε. Αποτέλεσμα καλή διαχείριση. Όχι, πήρε τα πακέτα, όλα τα προγράμματα και την αλλαγή της πόλης, τα πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Αυτό όμως ήθελε πάρα πολύ δουλειά για να γίνει. Mm-hmm. Και ήθελε μια πολύ μεγάλη διορατικότητα από αυτόν που είχε τα ενία της πόλης. Για να έχεις έτοιμες αυτές τις μελέτες όλες και να σου δίνουν τα προγράμματα, δεν τα παίρνουν όλοι οι Δήμοι. Σημαίνει λοιπόν ότι καταφέροντας ο Κουτελάκης να παίρνει αυτά τα θέματα και αυτά τα προγράμματα, έμεναν τα χρήματα των διονυσμονιωτών στην πόλη και έτσι έγινε ο πολιτισμός καλύτερος, έτσι έγινε η παιδεία. Πρωινή, έτσι αποκτήσαν οι παιδικοί μας σταθμοί περισσότερα άτομα. Τα καπί μας περισσότερα. Αυτό λοιπόν εγώ το θεωρώ μια οξυδέρκεια αυτού που πρέπει να διαχειρίζεται την εξουσία αυτή της πόλης. Αυτό λοιπόν, επειδή το πιστεύω στο Γιώργο, γι' αυτό και είμαι εκεί. Δεν το δουλεύω για να βγει ως προς τον τίτλο, ως προς την ουσία. Και πιστεύω λοιπόν πως δεν θα βγω έξω να πω μην ψηφίζετε τον τάδε. Δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Και έχω εκλεγεί 4 τετραετίες. Πάντως είναι κοινή δεξαμενή σας, έτσι το ξέρεις ότι είναι. Είναι κοινή δεξαμενή. Μας ξέρουν όμως ποια οι άνθρωποι και ξέρουν τι δουλειά έχουμε κάνει. Τώρα, με ποιο τρόπο και ποιο κριτήριο θα επιλέξουν πολιτικό, κομματικό, ανθρώπινο, συναισθηματικό, αυτό δεν μπορώ να σου πω. Πώς εγώ είμαι αναγκασμένος να ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι θα θέλει και ο μέσος νέος Μπενιώτης να το ξέρει. Χάνεται, ας πούμε. Ισχυρή αντιπολίτευση. Έχεις δει τον εαυτό σου από την άλλη πλευρά? Βέβαια, γιατί. Μα να είσαι δημοτικός σύμβουλος, πας εσύ. Ναι, αλλά είναι
είναι δύο επίπεδα κάτω, έτσι. Έχει ναι, συνηθίσει είναι... με νομικά πρόσωπα, με θέσεις, με εκδομές. Ναι, είναι και μπορεί να βοηθήσει από την άλλη. Μα δεν με 6 αντί για 26. Γιατί ναι, με το εκλογικό μέτρο μπορεί οι μισοί που κατεβαίνουν μαζί σας, αν η άλλη παράταξη πάρει τη Δημοτική Αρχή, να βρεθείς στην αντιπολίτευση με πολύ λιγότερους ανθρώπους από αυτούς με τους οποίους έχεις υπάρξει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια. Αυτό όμως, κοίταξε να δεις, μπορεί να μην βγεις και καθόλου. Και μπορεί, ναι, εγώ θεωρώ αν εκλεγείς πώς θα δεις το Συμβούλιο. Δεν με απασχολεί αυτό καθόλου. Δηλαδή, δεν θα μου στερήσει αυτή τη δυνατότητα που έχω με τον κόσμο και την επαφή μου με τον κόσμο. Όμως δεν είναι και ζωτική σημασία. Δηλαδή, και πέντε χρόνια, έτσι. Αυτή τη φορά είναι και πέντε χρόνια. Δεν είναι. Είναι το θέμα ότι κατεβαίνεις με κάποιο σκεπτικό. Λέω ότι μπορώ ακόμα να προσφέρω πέντε πράγματα στους ανθρώπους από ποια θέση και μου δοθεί, εάν βγούμε εμείς Δημοτική Αρχή. Όμως δεν είναι και θέμα ζωής ή θανάτου. Δηλαδή. Οπωσδήποτε. Ούτε και θα μπορέσω να πάω να θίξω κάποιον που ήμασταν μαζί τώρα. Δεν το έκανα και ποτέ μου. Όταν ήμασταν όλοι μαζί. Ποτέ δεν είπα ψηφίστε αυτό ή εμένα ή τον άλλον ή ο άλλος είναι άγνωστος ή ο άλλος είναι έτσι. Δεν είναι και του χαρακτήρα μου αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να μειώνω τους ανθρώπους εγώ έτσι. Να πάω λίγο στη συνέντευξη που έκανα με τον Γιώργο τον Κουτελάκη, την οποία θα την δεις φαντάζομαι και εσύ πολύ σύντομα. Τον ρώτησα πράγματα που με ρωτήσαν να τον ρωτήσω. Ένα πράγμα που τον ρώτησα και θα σου το πω γιατί ξέρω ότι δεν την έχεις δει ακόμη. Είναι, εσύ Γιώργο, αν έκανες εσύ λίγο πίσω, για να μην χαλάσει η παράταξη. Θα σε ενοχλούσε πολύ. Ο Γιώργος Κουτελάκης μου είπε ότι μπορούσαν να κάνουν και οι δύο πίσω. Να κάνει και ο Σταύρος και ο Γιώργος και να βγει μπροστά ένας τρίτος. Αυτό το χαρτί έπεσε ποτέ σε συζητήσεις είτε εντοπαραταξιακές είτε off the record, είτε υπήρχε ποτέ αυτή η πρόταση. Σαν σκέψη, ναι, υπήρχε. Κατατέθηκε. Στις τελικές, όταν ο Σταύρος μας ανακοίνωσε ότι θέλει να κατέβει και τα λοιπά. Mm-hmm. Ναι, το είπε, να κάνουμε και δύο πίσω και να βγει ένας τρίτος. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ποιος είναι σε αυτή τη φάση έτοιμος που θα μπορούσε να κρατήσει την παράταξη έτσι που να την οδηγήσει έτσι όπως θέλαμε μέχρι τώρα. Και στην τελική να σου πω κάτι, εγώ το θεωρώ και ηθικό πια το θέμα, γιατί όταν μπήκε σε μια φάση της ζωής του Κουτελάκη, το θέμα της δημαρχίας που θα μπορούσε να έχει παραμείνει. Ναι, δεν του στερούσε κανείς το δικαίωμα. Όμως θεώρησε πως επειδή ήταν προσωπική του επιλογή και μη δημοτικό σύμβουλος τότε, δεν έπρεπε να αφαισώσει όλη την παράταξη με αυτό το πράγμα για να το κουβαλάει στις εκλογές. Όταν λοιπόν έγινε παράταξη και εμείς η παράταξη, η 19 τότε δεν ήμασταν 25, η 19 ψηφίσαμε το Τζουλάκι για να αναλάβει τη θέση του Γιώργου. Τουλάχιστον εγώ θα περίμενα και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα πίσω να προλάβουμε να το συνειδητοποιήσουμε και να δούμε να έχει κάνει το αντίστοιχο και ο Σταύρος. Να έρθει στην παράταξη και να πει. Πάντως, για κανένας... τον ΑΒ λόγο, εγώ θεωρώ πως μάλλον θα ήθελα να ξανακατεύω. Κανένας από τους δύο πάντως, επειδή έχω μιλήσει και με τους δύο on camera, κανένας από τους δύο δεν μου είπε ότι υπήρχε κάποια υπόσχεση, έστω και σε επίπεδο κυρίων, τι θα γίνει όταν τελειώσει το δικαστικό θέμα του Γιώργου. Κοίταξε να δεις. Αυτό το είπα εγώ όταν το είπαν στην παράταξη που κάναμε. Εγώ τους είπα το εξής. Όταν έγινε αυτό, ο Κουτελάκης αθώθηκε 22 Δεκεμβρίου πριν αναλάβει ο Σταύρος. Ναι, βέβαια. Του είχε πει τότε, Γιώργο, να αναλάβεις, και του είπε ο Κουτελάκης, όχι, είσαι δήμαρχος τετραετίας, θα εξαντλήσεις τετραετίας. Αλλά αυτός εκλέχθηκε. Γιατί ο νιοσμενιώτικος λαός επέλεξε για δήμαρχό του, ναι, και στις επόμενες δημοτικές εκλογές κατεβαίνουν όλοι μαζί δυναμικά. Και παίρνουμε το χαμένο χρόνο. Όλοι μαζί του είπε. Όλοι μαζί. Μα δεν υπήρχε στο μυαλό κανένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν το έχει ο Σταύρος. Και δεν για το Σταύρο πιστεύω. Καλά, ότι μπορεί να έχει. Νομίζω ότι στην πολιτική το να προβλέψει πολιτικό χρόνο 4 ετών μπροστά είναι δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Και εγώ το θεωρώ σαν. Δηλαδή είναι θέμα πια ηθική σε εμά. Δηλαδή τι χαρίζει πια για αυτό το πράγμα. Πες μου κάτι. Αν θέλει και νομίζει ότι έχει ουσία, γιατί και για μένα δεν έχει πολύ μεγάλη ουσία, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Φαινόταν καιρό ότι πάει κάτι να χαλάσει ή σας ήρθε ξαφνικό? Εμένα προσωπικά μου ήρθε ξαφνικό. Δεν είχα αντιληφθεί το παραμικρό. Δηλαδή με τα παιδιά που αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν τον Σταύρο τον Τζουλάκη, μέχρι τελευταία στιγμή τα πάντα ρέανε άψογα. Δεν είδες καμία διάθεση απομάκρυνσης? Εγώ όχι, ούτε αισθάθηκα κάτι τέτοιο. Και Δεν έγινε κάτι που να μας προειδεάσει ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Και μάλιστα τον Οκτώβριο στους αγιασμούς των ΚΑΠΗ που κάνουμε στις αρχές Οκτωβρίου, ούτε ο Τζουλάκης δεν το είπε. Έλεγε σε όλους ότι όλοι μαζί μια γροθιά.
Εγώ δηλαδή δεν περίμενα με τίποτα αυτό το πράγμα που άκουσα. Μου ήρθε ξαφνικό, τελείως ξαφνικό. Δηλαδή με πιάσε εντελώς απροετοίμαστη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να το έχει προβλέψει αυτό. Δεν ξέρω. Νομίζω όμως ότι και ο Γιώργος ότι το ήξερε πιο πριν. Mm-hmm. Πρέπει σε εκείνο το μήνα του Νοεμβρίου κάτι. Λοιπόν, άρα δύσκολα αποφασίσατε. Εσύ νομίζω μου τεκμηρίωσες αρκετά καλά. Διόρθωσε μου αν κάνω λάθος με τις κυρίες της προηγούμενης παράταξης. Έχεις τις καλύτερες των δυνατών σχέσεις. Δεν έχω με κανέναν κανένα με πρόβλημα. Με την Κλέρι, με την Ωρα, με την Φοφό. Κανένα πρόβλημα δεν έχω εγώ με κανέναν, διότι η διαφορά μας είναι η οπτική γωνία που βλέπεις τα πολιτικά δρόμενα στην πόλη σου. Υπάρχει δεν έχει να κάνει υπάρχει κάτι. Υπάρχει διαφορά. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύεις πως υπάρχει. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν θέλω να πιστέψω κάτι άλλο. Λοιπόν, εγώ λοιπόν κρατάω το τι πιστεύεις. Εγώ ήθελα να σου πω το εξής, ότι επειδή όλες οι κυρίες έχουν περάσει από την συγκεκριμένη εκπομπή και επειδή θα χαρώ πηγαίνοντας στις εκλογές, όχι να σας φέρω σε δύσκολη θέση, να σας φέρω λίγο πιο κοντά μου, μας και πιο κοντά στον Ιωσμουγιώτη, θα χαρώ να σας έχω λίγο ζευγάρια. Α, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρεις, πολλές φορές δύο γυναίκες όταν αγριέψουν είναι πολύ πιο επικίνδυνες από δύο άντρες. Γι' αυτό σου διευκρίνησα. Τα έχετε καλά οι κυρίες. Αν με θέλεις για τέτοιο αρχής. Λόγο, δεν θα το δεις. Αντιθέτως, σου ξαναλέω, επειδή ρώτησα αν τα έχετε καλά. Ναι, ναι. Νομίζω λοιπόν ότι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με καμία από τις δύο κυρίες που είπες. Ούτε θέμα ούτε προστριβής, ούτε θέμα θα να μπορούσατε λοιπόν, κάποιον και αντιλήψη. Να μιλήσετε εκ μέρους της παράταξής σας για πράγματα. Κοινής γνώσης σας. Βεβαίως. Εμένα όταν με ρώτησαν κάτι τέτοιο, είπα ότι επειδή δεν είχε ουσιαστική αντιπολίτευση ο Δήμος, κάναμε εμείς αντιπολίτευση. Πάμε λίγο σε αυτό τώρα, να πάμε λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν φτάσουμε να μου σχολιάσεις λίγο τις προσθήκες μεταγραφές, πες μου λίγο την αντιπολίτευση την τελευταία τετραετία. Νιώθεις ότι είχατε εύκολη, λίγη, σκληρή, μέτρια? Δώσε μου ένα επίθετο. Πρέπει να σου δώσω επίθετο. Και μην την προσωποποιήσεις σε έναν. Όχι. Που δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει. Είναι σώμα. Είναι σώμα. Πρέπει να σου δώσω επίθετο. Ναι, βέβαια. Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα. Θεωρώ πως δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Με ποια έννοια? Καλά, αξιωματική και εγώ το ξέρω. Έτσι. Ήταν και μετρημένο δεν υπήρχε. Αλλά όχι, το σώμα, γενικό, το σώμα σου λέω εγώ. Να σου πω με ποια έννοια το λέω. Οι διαφωνίες ενώ μιας μερίδας ήταν ως προς το τι λέει το συγκεκριμένο κόμμα που εκπροσωπούμε για τον Καλλικράτη, για το μνημόνιο, για το ουσιαστικά στα θέματα που παίρναμε αποφάσεις, δεν είχα νομίζω εγώ κανένας πρόβλημα. Δηλαδή δεν άκουσα μια αντίθετη πρόταση και μια φορά τοποθετήθηκα κιόλας προς αυτό και είπα αυτά έτσι που λέτε εσείς, σας τα επιτρέπει η θέση που είστε στην αντιπολίτευση, είναι σαν έκθεση ιδεών. Ποιος από αυτά που λέτε, ποιος διαφωνεί από όλους εμάς που ασκούμε την πολιτική? Πες μου κάτι. Όμως πρέπει να έχεις μια πρόταση που να λες εγώ θέλω αυτό. Επ' αυτού θέλω σε αυτό που κάνετε εσείς. Πες μου κάτι. Ξέρεις καλύτερα από μένα ότι η πρόσβαση της αντιπολίτευσης στην πληροφορία δεν δίνεται εύκολα. Ο νόμος δηλαδή έχει προβλέψει να δίνεται η πρόσβαση στην πληροφορία στην αντιπολίτευση, αλλά έχει μερικά γραναζάκια λίγο. Πιστεύεις λοιπόν ότι η αντιπολίτευση, είτε αξιωματική είτε οποιαδήποτε, έχει τη γνώση για να κάνει πρόταση και δεν θέλει? Όχι, κοίταξε να σου πω. Μπορεί να, αυτό που λες να το αποδεχτώ ως προς το πρακτικό κομμάτι. Ως προς το θεωρητικό όμως ότι θα ήθελα να κάνω αυτό και εμείς να του πούμε ιδέες, αν γίνεται, δηλαδή, δεν γίνεται. Ιδέες, εγώ αυτό σου λέω. Δεν φέρνει. Δηλαδή, εμείς λέμε αυτό το πράγμα ότι θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Λέγανε όχι τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. Και λέω ναι, όχι τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. Να κλείσουμε τους παιδικούς σταθμούς γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ομοίρους τους εργαζομένους. Συμφωνώ απολύτως. Από τη στιγμή όμως που δεν μπορείς να λειτουργήσεις διαφορετικά και είσαι υποχρεωμένος αφού εξατάσσεται την κεντρική εξουσία με τους όρους που σου δίνει και να τους κάνεις όσο το δυνατόν καλύτερους για τα παιδιά, για τους εργαζόμενους και για τους γονείς, τους λες τι κάνω. Κλείνω τους παιδικούς σταθμούς, γιατί αυτό που μου λέτε κλείσε τους παιδικούς σταθμούς. Ναι, βέβαια. Μέχρι να αναλάβει το κράτος τις ευθύνες του, να τις ανοίξει από μόνο. Και αν δεν το κάνει, τι κάνεις αυτούς που ακόμα έχουν δουλειά? Ως προς την αντιπολίτευση, αν ήταν μάχημη, δυναμική, θα σου χρησιμοποιήσω και την. Το επικοινωνιακό προφίλ. Αν σας πιέσανε επικοινωνιακά, όλο το πακέτο μαζί. Ένιωσες λοιπόν ότι η αντιπολίτευση, βέβαια, δεν φέρει τσαγανό στην πόλη. Μας ζορίζει. Με ιδέες, χωρίς. Μας ζορίζει όμως. Κοίταξε τώρα αυτό για να σου πάρω θέση. Φοβάμαι μου φανεί και λαζονικό και εγώ. Ένιωσες πίεση? Όχι. Δεν ένιωσες. Εγώ δεν περίμενα κάποια άλλη απάντηση. Απλά ήθελα να την. Να μεταδικάσουμε. Αυτό όμως δεν είναι λαζονικό. Πιστεύω ότι είναι. Δεν ξέρω.
ούτε ότι κάνουμε εμείς πολύ καλά τη δουλειά μας και δεν έχουν τι να πούν. Δεν είναι αυτό που κάνουν και εκείνοι καλά τη δική τους. Ξέρεις τι. Μήπως δεν είναι και αυτό που εγώ δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να ακούσω στον προϋπολογισμό. Δεν τον ψηφίζω. Για όποιους λόγους. Ψηφίζω, λέει, μόνο τις εναλλακτικές δαπάνες. Mm-hmm. Πες μου μια άλλη πρόταση του Υπουργού. Μπορεί και εγώ να μην το έχω σκεφτεί και ό,τι φέρνει η δική μου παράταξη να το θεωρώ πολύ καλό και να μένω. Δώσ' μου μια αντίθετη. Γιατί θυμάμαι την Ιακωβάκη. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση με Κλειβανίδη, κατέβαζαν προϋπολογισμό δικό τους. Mm-hmm. Τι θα κάναμε εδώ, τι θα κάναμε εκεί, τι θα κάναμε παραπέρα. Δηλαδή, ας μην καταβάζαν ένα προϋπολογισμό. Καλά, αν δεν έχουν τη δυνατότητα. Πάρα πολλές ώρες να γίνει αυτό έτσι. Ναι, μα αυτή δεν είναι η δουλειά σου. Σαν αντιπολίτευση, πώς θέλεις. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω όλα αυτά τα δεν και τα δεν. Όταν κατεβαίνεις υποψήφιος για δήμαρχος. Καλά, το δεν μόνο του είναι αστείο έτσι. Θα κλείσεις. Με αυτό λέω. Δηλαδή, δεν είναι ουσιαστική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Με την έννοια της πρότασης, το να θέλω να πάρω θέση, να μην φοβάμαι την ευθύνη. Πες μου, εσύ όταν θα βγεις δήμαρχος, τι θα κάνεις, θα κλείσεις παιδικούς σταθμούς. Mm-hmm. Θα κλείσει τα καπί. Τι θα κάνει. Δεν θα πρέπει να λειτουργήσει με αυτά που σου δίνει το κράτος. Καλή κράτη, δεν τον ψήφισα. Εγώ δεν με ρωτήσανε. Όχι, κατανοητό, κατανοητό. Από τη στιγμή λοιπόν, που εσύ, εγώ δεν φοβάμαι εξαιρετικά να ασκήσω τη διοίκηση στο κομμάτι που μου αναλογεί και που μπορώ. Αλλά αυτό το κομμάτι όμως μπορεί να δώσει περισσότερη άνεση σε κάποιους μεγάλους, σε κάποια παιδιά, σε κάποιους στον πολιτισμό. Δηλαδή, ποιος μπορεί να μας πει ότι δεν έχουμε, όσο και αν στοιχίζουν οι ιωνικές, πώς μπορεί να πει ότι δεν είναι προσεγμένες οι επιλογές που φέρνει στην πόλη. Όχι, αυτό κανείς. Ούτε εγώ μπορώ να το πω, επειδή ο Βαγγέλης τώρα είναι στην κατεβαίνει με το Σταύρο Χώρια. Μπορώ να μηδενίσω εγώ το έργο που στήριζα τόσα χρόνια. Ή δεν θα το κάνει αύριο. Μέχρι πριν δύο εβδομάδες το είσαι. Μα και τώρα, χθες είναι... είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, δεν έχει φέρει θέμα που να ψηφίσει. Δεν μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία της πόλης και των δομών της πόλης επειδή εμείς κατεβαίνουμε χώρια. Αντιληπτό, δεν γίνεται αυτό το αντιληπτό πράγμα. Και ούτε λέω ότι αν δεν βγούμε εμείς και βγει ο Σταύρος, ο Τζουλάκης ή οποιοδήποτε άλλος, θα σταματήσει και ο πολιτισμός στην πόλη και οι παροχές. Σε αυτό ακριβώς προσπάθησα να. Μιλώντας με τον Γιώργο, προσπάθησα να καταλάβω τι θέλει να πει με το σύνθημα εμείς για την πόλη μας, οι άλλοι για το κόμμα τους. Ρωτώντας τον λοιπόν, Γιώργο, πιστεύεις ότι αν εκλεγεί ο Σταύρος Τζουλάκης Δημοτική Αρχή, έχει το κόμμα του προτεραιότητα ή η Νέα Σμύρνη? Απάντησε όπως εσύ. Πράγματι, όλοι θέλουμε το καλό της πόλης. Άλλοι όμως την ξέρουμε καλύτερα, περισσότερο και ακομμάτιστα. Έτσι. Ξέρεις, πολλοί κόσμος αναρωτήθηκε αυτό το για το κόμμα σας, για το κόμμα τους. Μήπως μου δίνει την αίσθηση ότι δεν θέλουν, δεν έχουν πρώτο κίνητο τη Νέα Σμύρνη. Το δέχτηκε και νομίζω με κάλυψε. Ότι και εγώ σε αυτό το... Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από το Σταύρο τον Τζουλάκη ότι το πρώτο του κίνητο και το πρώτο του μέλημα είναι το καλό της Νέας Σμύρνης, από όποιο μετερίζει και αν κατεβαίνει. Δεν το πιστεύω. Εγώ δεν το πιστεύω. Δηλαδή, μπορώ να το πιστέψω για τον άνθρωπο που συνεργάζομαστε 15 χρόνια. Εμένα μου μα φαίνεται, δεν είναι να πιστεύω και τι μα είναι αυτή η εικόνα που μου έχει δώσει αυτό. Δηλαδή, μπορώ να πιστέψω λοιπόν ότι ξαφνικά πάει πίσω η Νέα Σμύρνη και παίρνει κάτι άλλο. Μα δεν όχι, μπορώ να το πιστέψω αυτό. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο όμως. Το θέμα ότι εμείς. Όλοι μαζί όπως είμαστε. Αυτό θέλω να ξεχωρίσει. Εμείς πριν, εμείς τώρα. Εμείς, είναι... εμείς, όλα. Λέω όλοι μαζί που είμαστε. Όσοι δημοτική αρχή λοιπόν. Ήμασταν εξ αρχής από το 98 διάφοροι κομματικοί χώροι. Ναι, βέβαια, προφανώς. Και πιστεύω πως ένας λόγος που η πόλη πήγε τόσο καλά είναι ακριβώς αυτός. Ότι αυτοί που ήρθαν κοντά έβαλαν προτεραιότητα το καλό της πόλης και την αναδιαμόρφωση της πόλης μας. Πιστεύω λοιπόν τώρα πως εμείς το συνεχίζουμε με την έννοια του ότι ακριβώς παραμένουμε ο ίδιος δημοτικός μηχανισμός χωρίς κομματικούς μηχανισμούς. Εγώ επειδή είμαι απ' έξω από όλο αυτό, θα προσθέσω κάτι που είναι η προσωπική μου γνώμη. Ή πήγαν με τον νικητή. Νιώθω ότι θέλω να το συμπληρώσω. Δηλαδή όλο αυτό το μείγμα των κατά τα άλλα ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από ένα κομματικό χώρο δημιούργησαν όμως ένα σύνολο το οποίο έκανε ένα έργο, δεν είναι μόνο έδωσε κάτι καλό στην πόλη. Ξέρεις, πολλές φορές ο άνθρωπος θέλει να είναι και με το winner. Έχεις δίκιο. Και θα μιλήσω μόνο για μένα, δεν θα μιλήσω ούτε για σένα ούτε για κανέναν άλλον. Πολλές φορές στο τέλος της σκέψης μας λέμε έχω να διαλέξω. Ρε αδερφέ, στο τέλος ποιος νομίζω ότι θα κερδίσει? Και διαλέγω αυτό. Ναι, είναι ένα κομμάτι μεγάλο. Θα το τοποθετήσω δε στο ότι διαχρονικά ξέρεις καλύτερα από μένα ότι ένα μεγάλο κομμάτι της φιλελεύθερης παράταξης της Νέας Σμύρνης, είτε την πεις Νέα Δημοκρατία, είτε την πεις όπως την πεις, δεν έφυγε μόνο από την παράταξη Κούπα και Σιώτροπου με πρόσφατους γνωστούς σύμβουλους,
πήγε και στο Γιώργο. Ναι, εγώ πιστεύω ότι η επιλογή αυτή δεν ήταν ότι είναι μόνο με τον νικητή. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Δεν ξέρω αύριο τι ξημερώνει στην παράταξή σας, ναι, σας, αλλά είναι και αυτό. Ναι, όμως κοίταξε να δεις. Πιστεύω όμως ότι εκτίμησαν και τον, γιατί όταν δεν μπορείς να κάνεις μια αντιπολίτευση ουσιαστική. Οπωσδήποτε και αυτό που λες, αλλά νομίζω και αυτό που λέω εγώ. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Είναι, να στο πω λίγο, ποδοσφαιρικά. Είναι προσωπική, είναι υποκειμενική άποψη. Να στο πω λίγο ποδοσφαιρικά. Αν μια ομάδα το σηκώνει συνέχεια και πάρει μια μεταγραφή. Γι' αυτό έχει ο Ολυμπιακός περισσότερο κόσμο. Μα ισχύει αυτό. Εγώ δεν υποστηρίζω τον Ολυμπιακό, αλλά αν με ρωτήσεις ποιος είναι ο winner, είναι αυτός που το σηκώνει συχνά. Έτσι. Άρα λοιπόν το τελικά να πεις εγώ ένας, εγώ κι ο άλλος, αλλά νιώθω ότι αυτός είναι ο νικητής. Ναι, γιατί να σου πω κάτι, στα τόσα που μας συμβαίνουν, θέλεις και κάπου να είσαι νικητής, θέλεις και κάπου να ξεχωρίζεις. Χωρίς βέβαια να μπορώ να επεξοφλήσω τίποτα για τον Μάιο και χωρίς να χαρακτηρίσω. Περιμένουμε κάτι 18 χρόνια να πάρουμε ένα κύπελο και να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή. Ναι, σωστό. Εντάξει, το έχουμε δεχτεί. Είναι επιτυχίες και τα δύο. Γι' αυτό σε ερώτησα αν βλέπεις τον εαυτό σου στην αντιπολίτευση, όντας. Στην, δεν έχω, κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν έχω κανένα θέμα ως προς αυτό που λες. Βέβαια δεν τον βλέπω στην αντιπολίτευση. Γιατί πιστεύω, καλά, προφανώς αυτό θα πάω. Πιστεύω ότι θα βγει ο Γιώργος. Ναι. Mm-hmm. Δεν είναι εκεί το θέμα όμως. Δεν είναι ότι πας, επιλέγεις τον Γιώργο επειδή βγαίνει. Εμένα είναι και συναισθηματικό. Είναι δηλαδή, πακέτο ομορφιάς για να, ναι, το χρησιμοποιήσω στην έκφραση. Είναι όλο το πακέτο. Ναι. Αυτό. Πριν κλείσουμε, κάνε μου λίγο κουτσομπολιό για την προσθήκη Στάθη Κούπα στο Σταύρο Τζουλάκη. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν δεν ξέρω αν είναι αλήθεια κιόλας, γιατί ακούγονται διάφορα τώρα και είναι φήμες. Μετά θα σου πω ένα και σημερινό ανέκδοτο που άκουσα. Ναι, δεν θέλω όμως να πάρω θέση ως προς το αν γίνει. Έχει γραφτεί, ναι, συγκεκριμένα. Λέω, το αν γίνει είναι σε αυτό που προηγουμένως σου είπα. Τι έχεις σκοπό να παραδώξεις για τη φιλοδοξία, να παραχωρήσεις. Πόσες εκτόσεις μπορείς να κάνεις από τα πιστεύω σου, από τις δικές σου. Δηλαδή, το καλό της πόλης, Κατερίνα μου, γιατί. Γιατί καλό, πιστεύω και γιατί φιλοδοξίες. Γιατί αν πίστευε τώρα, για το καλό, το της, καλό πόλης, της πόλης. Πω, αν πίστευε στο καλό της πόλης, κάποια στιγμή θα είχε ψηφίσει ένα προϋπολογισμό. Πολύ σωστό. Κάποια στιγμή θα είχε ψηφίσει. Ήξερα θα μου το πει. Κάποια στιγμή θα είχε ψηφίσει το κοινωνικό παντοπολείο. Ένα, να μην ήταν καλό. Το κοινωνικό παντοπολείο. Ναι. Τις παροχές τα καπί, ναι, στους παιδικούς σταθμούς, να τροφεί κάτι. Θα επειδή έχει, παρακολουθώ όπως ξέρεις όλα τα συμβούλια, θα ήταν κάτι πράγματι η παράταξη του Στάθη του Κούπα κάνει την παλιά αντιπολίτευση. Όχι, γιατί έρχεται από τη Δημοτική Αρχή. Αυτό δεν είναι ηλικιακό όμως. Είναι και ηλικιακό. Είναι και ηλικιακό. Είναι λίγο παλιωμοδίτικο. Είναι παλιωμοδίτικο, αφού το λέει. Αλλά δεν φταίει η ηλικία που το κάνει, είναι ο τρόπος που έχει μάθει. Που έχει συνάξει με την ηλικία. Ναι, γιατί έχει και την Δήμητρα Τρινάρου που είναι πολύ νέο παιδί μέσα. Ναι, αυτό είναι η γραμμή της παράταξης. Ναι, αυτό λέω. Ακολουθεί τη γραμμή λοιπόν, της παράταξης. Λοιπόν, το σημερινό ανέκδοτο που άκουσα, εάν και εφόσον η προσθήκη του Στάθη Κούπα στο Σταύρο του Τζουλάκη είναι γεγονός, είναι ότι έτσι όπως το πάτε όλοι σας, θα βγάλετε τρίτο το Στέφο. Λοιπόν, εγώ το βρήκα λοιπόν πολύ διασκεδαστικό, το δίνω στον αέρα. Σχολίασέ μου τους υπόλοιπους. Έχουμε μια παράταξη, την παράταξη του Αντρέα του Νεφελούδη, η οποία λογικά τελειώνει πολιτικά. Από ό,τι δήλωσε ο Αντρέας, ναι. Ξέρεις ότι η Μαρία η Απέργη θα πάει με το Σταύρο του Τζουλάκη και μένει ο Παναγιώτης ο Τζιάπης να δούμε πώς θα κινηθεί. Έχουμε λοιπόν ένα κομμάτι της πόλης. Δεν θυμάμαι πόσους σταυρούς, είναι ικανοποιητικός αριθμός. Νομίζω ήταν και η τρίτη, η δεύτερη αντιπολίτευση μετά το Στάθη το Κούπα. Ψάχνετε. Πώς σου φαίνεται λοιπόν όλο αυτό το τελείωσε ένα μαγαζί πολιτικό? Πώς να μου φανεί τώρα, πες και εσύ τι θέλεις να σου κάνω σχόλιο. Κοίταξε να δεις. Είναι πιθανό πιστεύω κοινό σου αυτή η μερίδα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Για πιστεύω, το καλό της πόλης πάντα. Πιστεύω, Αντρένα, έτσι. Βέβαια για το καλό πάντα, της πόλης. Πάντα. Πιστεύω όμως, κοίταξε να δεις. Πιστεύω πως ο κόσμος ίσως να τον απελευθερώνει και κάτι τέτοιο. Ναι. Που έπρεπε είτε κομματικά, είτε συναισθηματικά, είτε οτιδήποτε να είναι σε ένα χώρο, μπορεί να τον απελευθερώνει και τώρα να επιλέξει με άλλα κριτήρια. Mm-hmm. Πιστεύω λοιπόν πως ναι, σε αυτό είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι αυτού του κοινού. Και το θεωρώ. Εγώ το θεωρώ. Γενικά, ό,τι γίνεται, το θεωρώ υγιές. Αν δεν κάνεις εκτόσεις στα πιστεύω σου, τόσο τραγικές, δηλαδή για μένα. Είναι, δεν θα μπορούσα να πω. Αν δεν θα ήμουν με τον Γιώργο ή με τον Σταύρο, θα ήμουν σπίτι μου. Μου λες με το χέρι στην καρδιά σας. Όχι γιατί δεν εκτιμώ τον Στέφο ή τον Μπάντο, δεν ξέρω ποιος θα κατεβάσει στο ΣΥΡΙΖΑ, ή τον κύριο Άγγελο, τον Βρετό ή την πόλη ανάποδα. Όχι γιατί δεν εκτιμώ τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είναι κοντά στα δικά μου πιστεύω για το συγκεκριμένο θέμα. Να διοικήσεις μια πόλη. Αυτό που θα σου πω ισχύει και για τον Στάθη. Θα πήγαινα σπίτι μου, δεν θα μπορούσα να είμαι με κάποιον άλλο. Ισχύει και για τον Αντρέα τον Νεφελούδη. Πόσο μεγαλύτερη έκπτωση υπάρχει στο να αφήσεις μια παράταξη?
Πρέπει να το σχολιάσω. Όχι, να απαντήσω εγώ που μπορώ δεν το συνηθίζω. Το δεν με εντυπωσιάζει. Θα το έκανα εγώ ποτέ. Αυτό μπορώ να σου απαντήσω. Έχεις απαντήσει. Ναι, γιατί είναι αυτό που σου λέω. Δεν θα το έκανα ποτέ. Αν δεν ήμουν με το κουτελάκι ή όπως πήγα με το τζουλάκι όταν χρειάστηκε να είμαι, που δεν είπα ότι είναι πασοκατζής ή είναι στο χώρο του Πασό και δεν παίρνω από κάτω. Είναι ένα κομμάτι της παράταξής μας που άλλαζε απλά ηγέτη. Εγώ δεν είχα λόγο να μην είμαι με τον Τζουλάκη, γι' αυτό ήμουν και στο ψηφοδέλτιο. Ναι, αν δεν ήμουν λοιπόν με τον Γιώργο ή όταν χρειάστηκε με τον Σταύρο, εγώ θα ήμουν σπίτι μου. Κατανοητό. Όχι γιατί δεν τους θεωρώ άξιους ή δεν θέλουν το καλό της πόλης. Είναι η έκπτωση που δεν μπορώ να κάνω εγώ στα δικά μου πιστεύω. Συνεχίζω λοιπόν, Νίκο Στέφος. Όπως τους βλέπω κατά σειρά, έτσι δεν πάω με πολιτική δύναμη, γιατί θα πρέπει να μιλήσω πρώτα για το ΚΚΕ και για το Νίκο Στέφος λοιπόν. Τρία χρόνια περίπου, τέσσερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένας γνωστός άνθρωπος δημοσιογράφος, με ένα τόπο πολιτεύεστε. Τι εικόνα έχεις για τον αντιπολιτευτικό λόγο του Μουστέφου? Ήταν μια εκρηκτική προσωπικότητα, θα έλεγα εγώ, με όλο ό,τι αυτό σημαίνει. Mm-hmm. Όμως θεωρώ πως κάπως πήγε να ξεκινήσει, κάπως καλά, πιάνοντας κάποια θέματα. Αλλά τώρα αυτό δεν θέλω να το, ούτε για να τον προσβάλλω, ούτε για να κάνω κριτική, ούτε για να το πω ότι εγώ είμαι πιο έξυπνη, πιο ευέλικτη, πιο... Διάλεξε έναν τρόπο ποινικοποίησης, έψαχνε να βρεις σκάνδαλα τέτοια, δηλαδή δεν ασχολήθηκε με την πόλη. Δεν αφουκράστηκε το τι θέλει η πόλη, τη διαφορά. Αν υπήρχε διαφορετική άποψη στην πόλη, αν θέλανε κάτι άλλο που εμείς δεν το είχαμε προβλέψει, που εμείς δεν είχαμε δει, που δεν ασχολήθηκε, και πιστεύω ότι αυτό ισχύει για όλη την αντιπολίτευση, κανείς με τα θέματα της πόλης. Συμπεριφέρθηκε λίγο παραπάνω τιμωρός. Ναι. Λίγο και σαν λίγο δικομανής. Δικαστής, λίγο ναι. Σαν κριτής, λίγο αυτό έχω να τον προσπάσω, χωρίς να έχω περισσότερες, δεν τον γνωρίζω καλά γιατί δεν τον έχω ζήσει και στην πόλη, δεν τον ξέρω. Μα το πολιτικό κομμάτι. Μιλάω σαν, το κομμάτι της παρουσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχω προλάβει να τον δω έξω, να σου πω πώς συμπεριφέρεται, που πάει, δεν ξέρω την εικόνα αυτή. Όμως αυτό που έβλεπα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν αυτό, ρε παιδί μου, ότι ήρθα να σας δίνω, να σας μαλώσω, να σας τραβήξω το αυτί για κάποια πράγματα που κάνατε, που δεν έπρεπε να τα κάνετε. Αυτό θα μπορούσε να έχει ασχοληθεί περισσότερο με το τι λέει ο λαός, να νιώσει, να μάθει τον Νιοσμηριώτη, γιατί νομίζω δεν έμενε ο Νίκος ο Στέφος εδώ. Νομίζω πρόσφατα μένει Νέα Σμύρνη. Έχει έρθει τελευταία. Νομίζω. Που σημαίνει ότι πρέπει να μπει, αν έχει φύγει ένα χρονικό διάστημα από την πόλη σου, να μάθει την πόλη σου, του πολίτε. Τα νέα δεδομένα έχουν αλλάξει και σου θυμίζω για το πολιτικό Νίκο Στέφο ότι την τελευταία τριετία έχει δώσει μεγάλη μάχη με την παράταξη, τη δημοτική αρχή, κυρίως στο πρόσωπο του Γιώργου του Κουτελάκη, εν συνεχεία στο Σταύρο του Τζουλάκη, μέσω των τοπικών εφημερίδων, και θυμάσαι πολύ καλύτερα από μένα τη μάχη που έδωσε για να αμφισβητήσει το πλεόνασμα ή τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου. Πρόσφατα τα παραδέχτηκε και συνεχάρη. Τι έχεις να πεις για αυτές τις 180 μοίρες τούμπα? Τούμπα, αναγνώριση, πώς το λες εσύ? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρεις, οι αριθμοί δεν υπάρχουν, πίστηκα, δεν πίστηκα. Όχι, είναι όχι. Εκεί. Εγώ πιστεύω πως ή ίσως κατάλαβε ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ευέλικτος και να φύγει από το κομμάτι του τιμωρού και να δει και λίγο να... Αλλά αυτό έχει να κάνει με αυτό που σου είπα προηγούμενα. Αν είχε προλάβει να πιάσει την πόλη, θα ήξερε όλα αυτά. Και αν ενδιαφερόταν να μάθει πώς λειτουργεί ο Δήμος, γιατί αυτά τα πράγματα γνωρίζονται, τα ξέρουν οι ισολογισμοί, οι απολογισμοί, τα ξέρουν όλοι. Δεν μπορεί σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας, ο Κουτελάκης και η Νέα Σμύρνη και ο Σταύρος τώρα, να έχει την εικόνα του Δήμου στα ψηλά. Εμάς μας έπαιρναν από την Καλαμάτα να μας ρωτήσουν πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς το έχετε κάνει. Ο Άλυμος μας πήρε για την Καλαμάτα γιατί είχαμε πάει το 7 ημέρο εκεί. Ο Άλυμος με έπαιρνε τηλέφωνο να δει πώς παίρνουμε εμείς το διαγωνισμό και μας δίνουν έγκριση για το διαγωνισμό για τα πούλμαν και σε αυτούς τον κόβουν. Γιατί εμείς δεν ήμασταν ποτέ κόκκινος Δήμος. Αυτά λοιπόν οφείλει σαν αντιπολίτευση. Αν θέλει να κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση, αυτά να τα έχει μάθει. Και θέλει χρόνο για να τα μάθει. Δεν παίρνει με τη μία στο Δημοτικό Συμβούλιο και αρχίζει να φωνάζει. Εγώ όταν πρωτοβγήκα. Θα σου πω κάτι τώρα. Με πόσους βγήκες όταν πρωτοβγήκες? 193. Όχι σταυρούς, με πόσους συμβούλους μαζί? Πόσοι ήσασταν? Σήμερα πώς είμαστε? Όταν πρωτοβγήκες, με πόσους συμβούλους μαζί ήσουν? 17 ήμασταν, 19. Για να δώσω λοιπόν και ένα πρώτο εγώ στον Νίκο τον Στέφο, ήταν μάλλον με άλλη μία. Δηλαδή, μόνο σου αρχηγό, μόνο σου σύμβουλο, μόνο σου να ψάχνει, μόνο σου να διαβάζει, μόνο σου να γράφει, αν έχει και λίγο έπαξη και εγωισμό, που προσωπικά νομίζω ότι ο πολιτικό του λόγο χαρακτηρίζεται από αυτά τα επίθετα. Πόσα να κάνεις και που να μην κάνεις και λάθος.
Ναι, βεβαίως. Με τα λάθη. Ποιος είναι λάθη. Μα ποιος είναι λάθητος. Και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Προφανώς δεν μπορείς να κάνεις έργο χωρίς να κάνεις λάθη. Πάμε λίγο να φύγουμε τον Στέφανο, να πάμε λίγο στις αριστερές παρατάξεις και να το κλείσουμε. Για τον Άγγελο τον Βοητό, νομίζω ξέρουμε και οι δύο ότι είναι μια συγκεκριμένη γραμμή του ΚΚΕ με τις μεγάλες του συμπάθειες μέσα στο Συμβούλιο. Με αμφισβητήσεις του Μνημονίου, με αμφισβητήσεις του Καλλικράτη. Κοίταξε, αυτό είναι και λίγο άδικο. Αυτό είναι που σου είπα προηγουμένως, ότι στο επιτρέπει και η θέση που είσαι στο Δημοτικό του. Σαν αντιπολίτευση, λοιπόν, έχεις και την ευχαίρεια να λες πράγματα, γιατί δεν έχεις να ασκήσεις διοίκηση και να κριθείς γι' αυτό. Όμως, δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι η γραμμή του ΚΚΕ μέσα εκεί. Δεν σου λέει παντιμοτική παράταξη που δεν τα παραβλέπω αυτά. Και τα... Σου λέει ακριβώς το στίγμα του. Δεν αλλάζει κάτι ως προς αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι σαν. Και αγωνιστές. Ναι, δεν είναι όμως μόνο ίδιο χαρακτηριστικό του ΚΚΕ. Δηλαδή δεν πάβει να είναι και αγωνιστές η συμπολίτευση επειδή προσπαθεί να ασκήσει τη διοίκηση έτσι όπως πρέπει να ασκήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να μου πει ότι και εγώ στους αγώνες είμαι έξω. Mm-hmm. Αλλά στο Δήμο δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, πρέπει να ασκήσω διοίκηση και να κριθώ γι' αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουν μια πολυτέλεια στο να λένε διάφορα πράγματα μνημονιακά, αντιμνημονιακά. Δεν σημαίνει ότι είσαι μνημονιακό. Δεν ψηφίσαμε εμείς το μνημόνιο. Είναι το φυσικό επακόλουθο που παθαίνουν οι Δήμοι από αυτό το πράγμα. Αλλά το ψήφισαν στη Βουλή. Mm-hmm. Και εγώ δεν ψήφισα ποτέ κανέναν, ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε Πασόκ. Δηλαδή δεν έχω συμμετάσχει σε αυτό το πράγμα που έχει φτάσει. Χωρίς όμως να σου πω, να μην σου πω ότι δεν έχει και ένα κομμάτι ευθύνης όλος ο πολιτικός χώρος. Και διαχρονικά. Όσο του αναλογεί. Σε πολύ μικρό ποσοστό. Αλλά είναι έτσι. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τώρα. Δεν έχω ψηφίσει αυτούς τους δύο, άρα δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου μνημονιακό. Δεν γίνεται να είμαι. Πάμε και ΣΥΡΙΖΑ. Η Μαρία Βαμπορέστα ή πάντως ο Παναγιώτης, που εκτός απρόπτου ο Παναγιώτης ο πάντως θα είναι ο επικεφαλής του συνδυασμού. Δεν ξέρω ακριβώς, και εκεί δεν έχουν ανακοινώσει τα παιδιά. Κάναν τη συνάντηση στο Sporting, αλλά χωρίς να ανακοινώσουν το υποψήφιο. Εγώ, κοίταξε να σου πω τώρα, είναι το πολιτικό σκηνικό τέτοιο που ίσως επιτρέπει. Τώρα η πολιτική τους παρουσία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορείς να την κρίνεις και ουσιαστικά, γιατί άλλαξαν και τρεις. Ναι, ναι, καλύτερα. Πρόσωπα, όλα, τρία πρόσωπα. Που δεν μπορείς να κάνεις μια σαφή. Αυτό σ' αρέσει. Όχι. Δεν σ' αρέσει. Όχι. Αν ήταν μεγαλύτερη παράταξη γενικά το να ανανέωνε εσωτερικά και αν δεν ήταν. Κοίταξε ένας. Να σου πω κάτι. Πιστεύω πως αυτός που θα σε εκπροσωπεί, που τον έχει ψηφίσει ο κόσμος, γιατί δεν έχει και νόημα αλλιώς, δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις κάποιον που σε έχει ψηφίσει 200 άνθρωποι, έχουν επιλέξει να τους αντιπροσωπεύεις και ξαφνικά στην πορεία τους λες, εγώ θα βάλω και κάποιον που έχει βγει με 70, ξέρω εγώ τι. Αλλά δεν πάνε μέχρι το τελευταίο, φαντάζομαι. Όχι, μια πεντάδα. Είναι, δεν ξέρω πώς έχει γίνει ακριβώς, δεν έχω προσέξει τα νούμερα. Okay. Όμως θέλω να πω το εξής. Αυτός που θα είναι στην παράταξη, αυτός που θα εκπροσωπεί την παράταξη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει νόημα το πρόσωπο. Έχει νόημα. Πολιτική. Το πρόσωπο είναι για να παίρνει το πρόσωπο την εμπειρία. Αυτοί το κάνουν για να δώσουν μα εμπειρία. Δεν, πάρεις, δεν προλαβαίνεις ένα χρόνο. Τι εμπειρία να πάρεις. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Από το μηδέν, Κατερίνα μου, είναι ένα χρόνο. Θα μπορούσα να παρακολουθήσω τα δημοτικά συμβούλια. Άκουσε να σου πω κάτι τώρα. Εγώ πήγα να σου πω κάτι προηγουμένως. Ναι, ναι. Όταν πρωτοεκλέχτηκα το 99 που μπήκα, είχα τρομοκρατηθεί. Έλεγα Παναγία μου, τι είναι εδώ μέσα. Εγώ θα πάρω απόφαση για τις τύχες της πόλης. Είχα πάθει σοκ λόγω τιμής. Ναι. Δεν ήξερα τι ακριβώς. Και έβλεπα όλους αυτούς εκεί τόσα χρόνια για αυτήν την. Μικρό κορίτσι το 99 παντοβλήθηκε εσύ, κοπελίτσα. Είχαν παντοβληθεί. Σε πληροφορώ κάτι που δεν, ο κύριος Παναγιώτης το ξέρει. Το ξέρει και ο Γιώργος Κουτελάκης. Παρακολουθούσα το Χαϊκάλι που ήταν εκλεγμένος με τον Καρδαρά. Μου άρεσε τόσο πολύ ο λόγος του και έτσι όπως αποδείχτηκε. Δηλαδή εμπεριστατωμένα έλεγε και έδειχνε τη γνώση που είχε στο Δήμο, που δεν ήταν ποτέ δημοτική αρχή, αντιπολίτευση ήταν πάντα. Mm-hmm. Τον παρακολουθούσα πάρα πολύ και έκανα 1,5 χρόνο να τοποθετηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν ήξερα να καλά, μιλήσω. Καλά, δεν κρεμάστηκε πολύ πάνω σου να σηκώσει το χεράκι σου και να πει δύο κουβέντες. Άλλο αυτό. Αλλά να πάρω, τι εννοείς. Να πάρω θέση, ρε παιδί μου, σε θέματα. Ας πούμε, είχαμε τον προϋπολογισμό την πρώτη χρονιά. Εντάξει, δεν είσαι οικονομολόγος. Αυτό ακριβώς. Ναι, αλλά είναι 100.000 θέματα εκτός προϋπολογισμού. Ναι, τώρα όμως έχω άποψη. Θέλω να πω. Καλά, ναι, εννοώ είναι η εμπειρία. Όταν λοιπόν δεν παρακολουθείς, να δεις τι γίνεται, αν σε ενδιαφέρει. Δεν ξεκινάς με την πρώτη που μπαίνεις στο Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθείς κιόλας. Δηλαδή πρέπει να δεις πώς γίνεται αυτό το πράγμα, τι είναι, τι θέση παίρνει. Ο εκπρόσωπος λοιπόν μιας παράταξης
Αν γίνεται αυτό το πράγμα συνολικά, παρακολουθεί όσοι θέλουν και ενδιαφέρονται να μάθουν τα δημοτικά συμβούλια. Γίνεται παράταξη πριν, όπως κάναμε τουλάχιστον εμείς, και συζητά τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορεί να έχουν άποψη όλοι. Ναι, βέβαια. Και αυτό να πάρει την εκφράση και να την εκμηδιώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το να πάρει ένα χρόνο τον καθέναν να λέει τις αποφάσεις δεν έχει νόημα. Θεωρείς ότι μόλις πάει να ανοίξει το μάτι του, το κλείνει πάλι έτσι. Δεν προλαβαίνει. Και είναι και άδικο και γι' αυτό. Δεν μπορεί να τον κρίνει. Πώς θα τον κρίνεις. Αλλά εγώ θεωρώ πως οτιδήποτε θα έπρεπε να συμμετάσχουν στην πόλη, να γνωρίζουν την πόλη και τους πολίτες. Κατανοητό. Εμένα κατανοητό. Αυτή είναι η διαφοροποίησή μου στην αντιπολίτευση. Κατανοητό. Πριν κλείσουμε, θέλω μια πρόβλεψη. Δεν θα σε ρωτήσω για τον πρώτο, γιατί θα μου πεις ότι θα κερδίσεις παράταξή σου. Ούτε για τον δεύτερο. Γιατί θεωρώ ότι θεωρείς ότι το αποτέλεσμα του χωρισμού της Δημοτικής Αρχής θα κυριαρχήσει στο δεύτερο γύρο. Δώσ' μου μια πρόβλεψη για τους υπόλοιπους. Θεωρώντας ότι ο Στάθης ο Κούπας δεν θα κατέβει με δικό του συνδυασμό, ποιον βλέπεις τρίτο στη Νέα Σμύρνη? Τώρα κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν οι ψηφοφόροι όλου αυτού του χώρου. Που λόγω του ότι είτε τη στήριξη είτε θεωρούσαν τον Κούπα στον χώρο της Νέα Δημοκρατία, α το πούμε έτσι. Οι δεξιοί ψηφοφόροι λοιπόν, πώς θα κινηθούν. Οι ψηφοφόροι άνθρωποι είχαν. Που θέλουν οπωσδήποτε να είναι με το κόμμα τους, είχαν ένα χώρο να εκφράζονται. Δεν ξέρω τι απήχηση έχει. Πού τον είχαν, ο Κούπας δεν είχε το 10, δεν είχε χρήσμα. Όχι. Αλλά είχαν βγει όμως όλοι, αν θυμάσαι, και λέγανε ότι εμάς στηρίζει Νέα Δημοκρατία, όχι εμάς στηρίζει Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δηλαδή είχε ένα διαχειριστικό. Τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι τετραχοτομημένη. Όχι μόνο. Τριχοτομημένη. Έχει και από εσά. Δεν είχε ασχοληθεί και καν. Παντού. Δεν είχε ασχοληθεί καν. Άρα, λοιπόν, δηλαδή στην Αθήνα σκοτώνονται μόνο από την Ελλάδα. Δεν ξέρω πού θα κινηθούν οι νεοσμηνιώτες που είναι στο κομμάτι αυτό. Και βλέπω μεταξύ, επειδή το κουκουέ έχει ένα σταθερό κόσμο, διαχρονικά, ο οποίος δεν αλλάζει ούτε με τα πρόσωπα, δηλαδή δεν ψηφίζει άτομο πρόσωπο. Ψηφίζει κομματικό. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί μέσα θα είναι μεταξύ κουκουέ και Στεφ. Θεωρείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να μεταφέρει τη δυναμική του κοινοβουλίου σε μία μικρής απόδοσης παράταξη όπως αυτή παρουσιάστηκε το 10. Κοίταξε, θα πάρει κάποιο boost λοιπόν η παράταξη της. Κοίταξε να σου πω τώρα, ούτε και αυτό μπορώ να το προβλέψω, γιατί είναι πρωτόκολλα όλα τα ναι. συμβάντα στην Ελλάδα και όλα όσα συμβαίνουν. Θεωρώ πως ο κόσμος, επειδή έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτή την τριετία και έχει δυσανασχετηθεί και έχει υπάρξει και αυτή η απαξίωση στην πολιτική σκηνή, και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ πάει ψηλά, δεν είναι όμως χώρος της αριστεράς, είναι δηλαδή δυσαρεστημένοι πολίτες που έχουν πει αυτοί δεν ξέρεις πώς θα ψηφίσουν στις δημοτικές. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα το δώσουν σε κομματικό κομμάτι. Δηλαδή, βλέπεις δηλαδή Στέφο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ να μάχονται για το Στέφο ΚΚΕ. Εγώ πιστεύω πως θα είναι, κρίνοντας από τους χώρους που... Τώρα είναι λίγο δύσκολο βέβαια αυτό να το προβλέψεις, δεν ξέρεις. Καλά, δεν νομίζω ότι θεωρώ και τους... και τους τρεις, αλλά εγώ πιστεύω ότι το κουκουέ θα είναι η πιο σταθερή δύναμη, με την έννοια έχει βάση θεμέλιο, σταθερή. Θεμέλιο διαχρονικό του. Έχει βάση σταθερή που δεν αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις. Μπορεί να πάρει ένα ποσοστό 1%, 2% πάνω κάτω, εκεί θα είναι, αλλά έχει βάση γερή. Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς θα εκφραστεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Και... εντάξει, να σου πω κάτι, δεν με απασχολεί και αυτό. Καλά, θα δουλέψω για τη δική μου παράδειξη, για τη δική μου τη θέση και για το κουτελάκι. Τώρα... και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Πιστεύεις ότι συγκριτικά με το 2010 θα ψηφίσει περισσότερος κόσμος ή λιγότερος? Θέλω να πιστεύω και το ελπίζω και το ζητώ, και ειδικά από τα νέα παιδιά, να πάνε να ψηφίσουν. Mm-hmm. Όποια και είναι η επιλογή τους. Δεν είναι λύση το να κάθεσαι σπίτι και να αφήνεις την τύχη σου στους άλλους. Γιατί αν ψηφίζαμε όλοι, μπορεί να μην είχαμε και αυτές τις εξελίξεις. Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να λες και να παραδίδεσαι άνευ μάχης. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το θεωρώ χύθηκε και τόσο αίμα για να καταφέρουμε να ψηφίζουμε. Κλείνουμε λοιπόν με την επιθυμία και παράκληση της Κατερίνας Κουτετέ να ψηφίσει ο κόσμος, ειδικά τα νέα παιδιά. Να πάει να ψηφίσει. Και ας ψηφίσουν ό,τι έξι υποψήφιες. Ό,τι επιθυμούν, είναι αρκετοί υποψήφοι. Και στις βουλευτικές και στις ευρωεκλογές να πάνε να ψηφίσουν. Μην τη χαρίζουν τη μοίρα τους και την τύχη τους σε κανέναν. Εγώ θα ευχηθώ καλή επιτυχία, καλό αγώνα. Σου είπα και σε διάλειμμα ότι είστε όλοι αξιοπρεπείς. Άλλος παραπάνω, άλλος λιγότερο. Είστε πάντως όλοι αξιοπρεπείς. Έχετε υπάρξει ομάδα πολλά χρόνια, διψήφιο αριθμό ετών. Και νομίζω ότι θα κάνετε έναν αγώνα όπως με έχει διαβεβαιώσει όσο μπορώ να έχω ένα ειδικό βάρος και ο Δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και υποψήφιος για το Δήμο Γιώργος Κουτελάκης.
και ο νέος Μουγιώτης θα αποφασίσει. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και καλή επιτυχία και προσωπικά σε όλους. Καλή επιτυχία και ό,τι καλύτερο για την πόλη μας. Εγώ πιστεύω ο κόσμος να κρίνει με αυτό που πιστεύει εκείνος ότι μπορεί να έχει καλύτερο αύριο. Και να ευχηθούμε 19 Μαΐου η Νέα Σμύρνη να είναι κατά μία μέρα καλύτερη από θα την 18η. Καλέ θα είναι, πιστεύω. Καλύτερη. Καλά θα είναι έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι από τη φύση αισιόδοξο άτομο. Καλά κάνεις. Δεν έτσι. Μπορώ να. Δεν την αντέχω την μισέρια. Έχουμε προβλήματα όλοι. Αλλά το χαμόγελο βοηθάει να λύνονται καλύτερα. Και εύχομαι σε όλους να είναι καλά και να ψηφίσουν σωστά. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Δημήτρης, ρίξε λάσπη, Radio Stream. Την επόμενη Πέμπτη, πάλι με κάποιον εκλεκτό καλεσμένο, πιθανότατα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Σμύρνης, όσο δεν εξαντλούνται, γιατί κοντεύουν να εξαντληθούν. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Παναγιώτης ο Κωνσταντινίδης σε λίγο και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη.